Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Τρίτη ημέρα της δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημά των Αθηνών, της δίκης για τα στημένα παιχνίδια. Και η εκπομπή, όπως σας το υποσχέθηκε, σε λίγο θα δείτε ότι θα έχει μαζί της τον άνθρωπο που κέρδισε τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ στο στοίχημα και είναι ένας από τους κατηγορούμενους στη δίκη αυτή για τα στημένα παιχνίδια. Όμως δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχει και το βίντεο που παίχτηκε την προηγούμενη Δευτέρα και προκάλεσε μάλιστα την πειθαρχική έρευνα με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, του Γιάννη Μιχαλάκη, και έχει να κάνει με μία απόπειρα εξαγοράς ποδοσφαιρικού αγώνα βάσει καταγγελιών του Δημάρχου Σκίδρας στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η υπόθεση του 1999 που όμως πλέον ερευνάται τώρα, καθώς η καταγγελία έγινε μόλις πριν από 10 μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία απόψε να δούμε μαζί και μία ομολογία ενός ποδοσφαιρικού παράγοντα σε ένορκη μαρτυρική κατάθεση για σικέ μάτς. Για τα στημένα παιχνίδια θα συζητήσουμε, επειδή η εκπομπή αυτή πριν από 2 χρόνια είχε με μεγάλη επιμονή αποκαλύψει αυτό το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. Επίσης, σήμερα θα μιλήσουμε και για κάτι που συνέβη μετά τον αγώνα Παναθηναϊκού Αστέρα Τρίπολης, όπου είχαμε μία δήλωση για τον διαιτητή Παπά από τον σύμβουλο της ΕΠΟ, τον κύριο Νίκο Προύτζο. Θα δούμε πώς και γιατί ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου, ο άνθρωπος δηλαδή που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του τελικού του Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, μίλησε τώρα και δεν μίλησε τότε. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο, αφού παρουσιάσουμε τους προσκεκλημένους μας σε μια εκπομπή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χαβενετίδης, ο άνθρωπος που κέρδισε βάσει του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών 8.700.000 ευρώ στο στοίχημα το 2009 και το 2010 βάσει νομίμων βεβαιώσεων κερδών του ΟΠΑΠ. Και φαίνεται ότι έχετε κερδίσει πολύ περισσότερα, κύριε Χαβενετίδη. Ακριβώς. Η κυρία Ελένη Αυλονίτου. Καλησπέρα σας. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγήτρια εργοφυσιολογίας. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης. Καλησπέρα. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ο άνθρωπος που είχε έρθει στο στούντιο της εκπομπής πριν από 3 περίπου χρόνια και κατέθεσε όλα τα ύποπτα παιχνίδια ενώπιον του κόσμου. Ο κύριος Νίκος Μίνης, πρώην αθλητικός δικαστής, είναι και μάρτυρας. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωμίδη. Παρά το γεγονός ότι έχω τονίσει ότι ο όρος αθλητικός δικαστής δεν υπάρχει. Θα μας βοηθήσετε όμως απόψε και με τη νομική σας ιδιότητα και είστε και μάρτυρας στην μεγάλη δίκη, στην πρώτη μεγάλη δίκη που γίνεται με τους 11 κατηγορουμένους. Νομίζω η ΕΠΟ προσπάθησε να το καταργήσει, τον αθλητικό δικαστή. Ναι. Καλά. Ναι. Η ΕΠΟ γενικώς με τα πειθαρχικά της όργανα έχει ένα πρόβλημα και θα τα δούμε όλα αμέσως. Δεν θέλει να τα αναθέτει σε δικαστές. Μην πάμε σε συζήτηση τώρα, θα μου κάνετε τη χάρη να δούμε τα βίντεο, να δούμε το ρεπορτάζ και μετά θα συζητήσουμε όσο θέλετε. Πάμε να δούμε παρακαλώ τι έχει ετοιμάσει ο Νίκος Σάλτας και για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και για τα 2 μάτς που έγιναν πριν από λίγο, δηλαδή το Πλατανιάς Πανθρακικός 1-1 και το Ατρόμητος Καλονί, μάλλον Καλονί Ατρόμητος 0-1. Λόγους για χαμόγελα έδωσε ο Παναθηναϊκός οπαδούς του με την εμφάνιση στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολη στη Λεωφόρο. Εκτός από το προφανές, δηλαδή τη νίκη που ανεβάζει βαθμολογικά και ψυχολογικά τους πράσινους, στο ταμείο μπήκε και η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος βλέπει παιχνίδι με παιχνίδι να βγαίνουν στο χορτάρι όσα δουλεύει στις προπονήσεις. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, Μπέρ και Φιγκερόα προσθέτουν ποιότητα στην πράσινη επίθεση, με τον Αργεντινό και στα 2 μάτς που έχει αγωνιστεί ως αλλαγή να δείχνει ότι άξιζε η αναμονή, μέχρι τελικά να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Όσο για τον Μπέρκ, έχει ήδη φτάσει τα 3 γκολ στις πρώτες 6 αγωνιστικές πρωταθλήματος. Δηλαδή, σκοράρει 1 γκολ αλλά 2 παιχνίδια. Επίδοση εξαιρετική για ένα striker. We will get the points that we deserve.
Και βεβαίως, όπως είπα και πριν, η ομάδα μπορεί να καλυτερεύσει. Υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Όμως στέκομαι στο ομαδικό πνεύμα το οποίο δείξαμε σήμερα. Το πιο σημαντικό λοιπόν ήταν αυτό το ομαδικό πνεύμα. Ο σκοπός μας είναι να παίζουμε όλο ένα και καλύτερα, να κάνουμε όλο ένα και καλύτερα παιχνίδια. Εντελώς ευνηδιαστικά όμως, την επόμενη της ήττας του Αστέρα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και με την επιστροφή της ομάδας στην Τρίπολη, η Αρκαδική ΠΑΕ και ο Σάκης Σιόλης έλυσαν κοινή συνεννόηση συνεργασία τους ύστερα από 2 χρόνια. Η θητεία του Καρδιτσιώτη τεχνικού ήταν απόλυτα επιτυχημένη, αφού οδήγησε τον Αστέρα στην έξοδό του στην Ευρώπη, αλλά και στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδα. Στην ΑΕΚ ο Ανάκογλου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 μήνες, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν εξάρθρωση ομοπλάτης και την Τρίτη θα υποβληθεί σε επέμβαση. Στα περιβόλια, ο Πλατανιάς υποδέχεται τον Παθραϊκό, που κατάφερε να ανοίξει το σκορ σε 41 λεπτό, με κεφαλιά του Κάσες. Ενώ στο 81 ο Παθραϊκός θα μείνει με 10 παίκτες, καθώς ο Χρήστου θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όμως στο 87 ο Πλατανιάς ισοφαρίζει με κεφαλιά του Νασλίδη από σέντρα του Μπέλιτς. Στο Ολυμπιακό στάδιο, η Καλονή υποδέχεται τον Ατρόμητο, που κατάφερε να πάρει τη νίκη με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Παπαδόπουλου στο 61 λεπτό. Το πέναλτι κέρδισε ο Ιγκλέσιας σε ανατροπή από τον Σιδεράκη. Μαζί μας στη συζήτηση και δύο συνάδελφοι, ο κύριος Μπάμπης Κατσούλης, που είναι και μάρτυρας στην υπόθεση του σκανδάλου των στημένων αγώνων, μάρτυρας στην πρώτη μεγάλη δίκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Κατσούλη. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα στους φίλους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Επίσης, η συνάδελφος, η κυρία Ειρήνη Βανταράκη από το News for All. Καλησπέρα σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και μαζί τους και να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στους προσκεκλημένους μας. Όμως, θα δούμε πρώτα τι μας ετοίμασε ο Νίκος Σταματέλος για την υπόθεση της δίκης που βρίσκεται στην τρίτη της ημέρα για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Με την κατάθεση του Γιώργου Ηλιόπουλου από τη διοίκηση του ΟΠΑΠ συνεχίστηκε η δίκη για τους στημένους αγώνες, η οποία είχε διακοπεί την Παρασκευή. Ο κύριος Ηλιόπουλος τόνισε πως οι περισσότεροι από τους αγώνες που αναφέρει η UEFA δεν προσφέρονταν για στοιχηματισμό. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στον οργανισμό που να αποδεικνύουν πως ο κατηγορούμενος Μάκης Ψωμιάδης έχει κερδίσει χρηματικά ποσά από το στοίχημα. Πάντως από την πλευρά της, η εισαγγελέα τόνισε πως για το συγκεκριμένο θέμα θα ζητήσει ακόμη και τη συνδρομή ανθρώπου της UEFA προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση. Στο εδόλιο των κατηγορημένων στη δίκη για τους στημένους αγώνες βρίσκεται και ο νύν ιδιοκτήτης ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα Γιώργος Χριστοβασίλης, ο οποίος κατηγορείται για χειραγώγηση τουλάχιστον 4 αναμετρήσεων της ομάδας του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αγώνας Πανθρατικός ΠΑΣ Γιάννενα, στον οποίο είχε παρατηρηθεί ιδιαίτερα συνήθιστος στοιχηματισμός, γεγονός που είχε προκαλέσει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο κ. Χριστοβασίλης θα απολογιστεί τις επόμενες ημέρες στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς την επίδικη περίοδο ήταν ιδιοκτήτης και πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ο συνήγορος του Γιώργου Χριστοβασίλη στην προσπάθεια υπεράσπισης του πελάτη του δεν στάθηκε στα δεδομένα της υπόθεσης και στις ερωτήσεις προς τους μάρτυρες αναφέρονταν στις κινήσεις του πρόεδρου του ΠΑΣ Γιάννενα για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Η απειλή για βόμβα στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και το γεγονός ότι η προσωρινή κράτηση του Μάκη Ψωμιάδη λήγει στο τέλος Οκτωβρίου, οδήγησαν την εισαγγελέα να καταθέσει πρόταση με την οποία ζήτησε τη λήξη της δίκης πριν παρέλθει το χρονικό όριο της κράτησης. Παράλληλα, ζήτησε σε περίπτωση νέου τηλεφωνήματος για μόβα να παρατείνονται συνεδριάσεις για ακόμη 2 ώρες. Αν μπορούμε κάτι να ξεχωρίσουμε από τη σημερινή ακροματική διαδικασία, το ένα έχει να κάνει με την ρίση της κυρίας Αγγελέως, η οποία είπε ότι ο ΠΑΠ δεν μας βοηθάει, οπότε πιθανόν να καλέσουμε την UEFA για να διαφωτίσει την υπόθεση. Και η δεύτερη έχει να κάνει με τον συνήγορο του κυρίου Θωμά Μητρόπουλου, ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο κύριος Μητρόπουλος θα καταθέσει αγωγή εναντίον της UEFA και της Betfair. Νομίζω ότι ήταν τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Κατσούλη, της δίκης, στην οποία ούτως ή άλλως ως μάρτυρας είστε παρόν και εσείς. Ναι, ακριβώς, Κυριάκο, ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε δει τίποτα. Βέβαια, αυτό που είπε η κυρία Εισαγγελέας, εγώ δεν μπόρεσα να το ακούσω γιατί ήμουν εκτός αιθούσης, αλλά νομίζω ότι αδικεί ιδιαίτερα τον κύριο Ηλιόπουλο και την εταιρεία, δεδομένου ότι τα περισσότερα παιχνίδια, όπως είναι γνωστό σε όλους, δεν προσφέρονταν για στοιχηματισμό. Και ομιλώ για τα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα, την οποία μας γνωστοποίησε πρώτος από όλους, όπως υπενθυμίσατε, ο κύριος Πλεύρης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με την δήλωση του κυρίου Νίκου Προύτζου. Ο κύριος Προύτζος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου. Της Ομοσπονδίας. Την κρίσιμη εποχή που γίνεται ο αγώνας Ολυμπιακού Αστέρα Τρίπολης. Είναι η εποχή που οδηγεί και σε ποινικές διώξεις, υπάρχουν αντεγκλήσεις, οι φίλοι του Ολυμπιακού φεύγουν από το γήπεδο απογοητευμένοι από το γεγονός ότι
η διαιτησία του κυρίου Γιάχου και του κυρίου Τριτσόνη, κύριε Πλεύρη, εσείς που είστε και Ολυμπιακός, ήταν εις βάρος του Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή έδειξαν ότι δεν θέλουν ένα τέτοιο κύπελο, δεν θέλουν δηλαδή να κερδίζουν με τέτοιο τρόπο. Η αλήθεια είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού χάρηκε αυτό το κύπελο. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, ο κύριος Προύτζος ως Τριπολιτσιώτης τότε δεν μιλάει. Και μιλάει τώρα που παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης, την ώρα μάλιστα που η ομάδα της Τρίπολης τι κάνει. Απολύει τον προπονητή της, δεν βγάζει αναγκύρωση εναντίον της διαιτησίας και εμφανίζεται βασιλικότερος του βασιλέως ο κύριος Προύτζος ως πρόεδρος της Επσαρκαδίας και κάνει δήλωση εναντίον του διαιτητή του συγκεκριμένου αγώνα. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς σκέφτονται άνθρωποι, πώς ο κύριος Προύτζος, ο οποίος για παράδειγμα δέχτηκε την μήνυ του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Παπουτσί, όταν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ έλεγε ότι ο Υπουργός ξεχώριζε τους διαιτητές, επέλεγε τους διαιτητές για τις κασέτες ΣΕΙΠ. Δηλαδή ότι είχε επιλεκτική μεταχείριση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών ο Υπουργός. Και όπως ξέρετε αυτή είναι και μια βαριά κατηγορία. Ήδη ο κύριος Υπουργός έχει κινηθεί ποινικά και αστικά για το θέμα αυτό. Αλλά αναρωτιέμαι, αν έδειξε μια ευαισθησία για την πατρίδα του ο κύριος Προύτζος, γιατί δεν την έδειξε τότε που η ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του αδικούνταν με τον τρόπο που ακόμα και ο κύριος Πλεύρης που είναι Ολυμπιακός, όπως και ο τελευταίος φίλος του Ολυμπιακού, είχε δει πως έγινε μια καραμπινάτη αδικία. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο καλέσαμε εμείς τον κύριο Προύτζο να απαντήσει, αλλά μας είπε ότι δεν θέλει να κάνει δημόσιες δηλώσεις παρά μόνο τη γραπτή που έκανε πριν από λίγο. Εμείς οφείλαμε για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας να ζητήσουμε την άποψή του. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε καλέσαμε εδώ τον κύριο Χαβενετίδη. Το βούλευμα εμείς το αποκαλύψαμε, κύριε Χαβενετίδη. Εμείς το δείξαμε στην τηλεόραση. Λαθασμένα όμως. Εμείς δείξαμε τα 8-800, θα τα συζητήσουμε τώρα. Ήταν πολύ περισσότερα τελικά τα χρήματα. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που πρέπει, στα οποία πρέπει να τοποθετηθείτε. Και θέλω να το συζητήσουμε και με τον κύριο Κατσούλη που γνωρίζει άριστα τα ζητήματα του στοιχήματος, αλλά και με τους προσκεκλημένους μας, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να δούμε αυτή τη διάσταση, εάν δηλαδή υπάρχουν πονταρίσματα σε στημένα παιχνίδια. Καταρχήν φαντάζομαι ότι κανένας εδώ δεν λέει ότι δεν στείνονται παιχνίδια. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που θα ισχυριστεί στην ομίγυρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο πιο λίγα στείνονται από ό,τι στο εξωτερικό. Στείνονται λιγότερα, λέτε. Στο ελληνικό, αυτά που λένε τα στημένα είναι για ιστορία. Η UEFA δηλαδή αποφεύγει να αγγίξει τα ξένα πρωταθλήματα. Η UEFA. Ποιο είναι ο πρόεδρος της UEFA? Ο κ. Πλατινί. Ο Πλατινί, άμα ασχολιόταν με το παιχνίδι Παρτιζάν με τη Λιόν που έγινε στο Champions League και γινόταν σε κανένα Βόλο, σε καμιά Καβάλα, θα έπρεπε να πάνε φυλακή. Θα τους λέγανε να πάει φυλακή και το Βόλο και την Καβάλα. Δηλαδή έπρεπε να κερδίσει η Λιόν με 4 γκολ διαφορά και να χάσει ο Άγιαξ. Χάνει 1-0 η Λιόν από την Παρτιζάν και μόλις γίνεται το Άγιαξ 0-2 χάνει, ξαφνικά γίνεται το παιχνίδι 1-7. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι στοιχηματική απάτη. Δεν αυτό είναι διευκόλυνση ομάδων για το οποίο θα περάσει. Διευκόλυνση και τι πάνε να πει διευκόλυνση. Στο Τσάμπιο Λίγκ είναι διευκόλυνση. Το δεν είναι διευκόλυνση, τι είναι τις διευκόλυνση. Τι διευκόλυνση έχουμε δει κατά καιρό. Είχε όμω του παίχτε τη Παρτιζάν που κλείνε το μάτι τη Λιόν και πηγαίνανε στο πρακτορείο και παίζανε. Δηλαδή, πεζόταν και live, κύριε Καπενετίδη. Τι παίξανε. Πεζόταν και live. Αν γινότανε αυτό στην Ελλάδα, τι θα γινότανε. Ήταν χαμός. Δηλαδή παίχτηκε, κύριε Κατσούλη, παίχτηκε έτσι. Παίχτηκε και live το παιχνίδι αυτό. Μάλιστα. Συγγνώμη, λοιπόν, κύριε Κατσούλη, άμα γινόταν στην Ελλάδα αυτό, στο Βόλο ή στην Καβάλα, τι θα γινόταν, έλεγε ο Πλατινί, βάλει όλου φυλακή. Ένα λεπτό. Θα τα δούμε τώρα όλα, ναι, ένα προς ένα. Απλώς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ στην τροφιά. Δηλαδή αυτό ότι δικαιολογεί την δική μας συμπεριφορά. Όχι, θέλω να πω. Είναι άλλοθη αυτό, δηλαδή, για να κάνουμε εμείς. Όχι, μπροστά σε αυτό. Τα δικά μας είναι πτέσματα. Μπροστά σε αυτό τα δικά μας είναι πτέσματα. Να θυμηθούμε και ένα χέρι του Κάρλος για να λέμε τον Ολυμπιακό τότε που πήγαινε να νικήσει μέσα στο Μαδρίτη. Εντάξει, να μην βάλουμε και τον Μαραντόνα τώρα. Το ζήτημα είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο δεν στείνονται. Υπάρχουν παιχνίδια που στείνονται πράγματι. Πολλές από όσες μπορούμε να ακούσουμε, δεν θα μιλήσουμε τώρα θεωρητικά, θα μιλήσουμε πρακτικά. Θα δούμε νούμερα, έγγραφα. Και θα εντυπωσιαστείτε ακόμα κι εσείς που πιστεύετε ότι είστε υποψιασμένοι περί των θεμάτων του στοιχήματος. Αλλά πριν πάμε στο θέμα του στοιχήματος, και ο κύριος Χαβενετίδης ήρθε εδώ ακριβώς για να πει
αυτό που πιστεύει, γιατί είναι και σε δύσκολη θέση. Είναι κατηγορούμενος στην ιστορία αυτή και παρόλα αυτά είναι έτοιμος να πει τα πάντα. Όλη την αλήθεια. Πιο πολύ ήρθα για να πούμε στον κόσμο, όταν λέτε γιατί όπως το θέσατε το κατηγορητήριο, εγώ δεν ήμουν στην Όχι, εγώ το βούλευμα. Το βούλευμα, όπως το λέγατε στην εκπομπή σας, εγώ δεν ήμουν εκτός. Εμένα με ξέρει τόσος κόσμος, γράφανε για μένα, ναι, κάθε μέρα παίρνουν 100 άτομα για να τους πω προγνωστικά. Λοιπόν, και με πέρανε μέχρι και από το χωριό μου, από το Δροσάτο, και μου λέγανε γράφουν για σένα. Όταν με ξέρουν για παίχτη από το 2000 που ξεκίνησε το στοίχημα, από τους μεγαλύτερους παίχτες του στοιχήματος, τα έχετε δει τώρα εκεί πέρα, και σου λένε τέτοια πράγματα, γι' αυτό ήρθα. Δεν υπήρχε λόγος να έρθω. Εμείς θα παρουσιάσουμε και τις βεβαιώσεις κερδών από τον ΟΠΑΠ. Θα δούμε πώς συμβαίνει ένας άνθρωπος να έχει κερδίσει τόσα πολλά χρήματα και θα μας το εξηγήσει ο ίδιος ο κ. Χαμενετίδης. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάτι που δημιουργείται μέσα από τη διαδικασία της ποδοσφαιρικής διαφθοράς. Δυστυχώς έχουμε ακραίες ενέργειες και στον χώρο της διαιτησίας και θα χρειαστεί να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή επί του θέματος. Έχουμε ήδη μια επίθεση του κυρίου, μάλλον στον κύριο Θανάση Γιάχο, τον διαιτή του τελικού του κυπέλου. Πριν από μερικές μέρες θέλησε να γυμναστεί, να κάνει προπόνηση στο ΕΑΚ, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ήλιον, όπου προπονείται πολύ συχνά στην Αθήνα και βρέθηκε αντιμέτωπος με αρκετούς αγνώστους. Έτρεξε προς αντίθετη κατεύθυνση για να μπορέσει να σωθεί. Το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Λεωνίδας Βασιλιάδης, βοηθός διαιτητή, αποκαλύπτει η εκπομπή και τον blog της εκπομπής, δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους, χτυπήθηκε και ήδη ενημερώθηκε ο πρόεδρος ενός ποδοσφαιρικών σωματείων Μακεδονίας, ο κύριος Βαγγέλης Γραμμένος. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για τη διαιτησία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και βεβαίως κανείς δεν επικροτεί τις ενέργειες και δεν μπορεί παρά να τις καταδικάσει. Πάμε να δούμε παρακαλώ το βίντεο που αποκάλυψε η εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα. Είχε να κάνει με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκίδρας. Έκπληκτοι ακούσαμε όλοι τον Δήμαρχο Σκίδρας, τον κύριο Γιώργο Χοΐδη, να λέει ότι έδωσε 5 εκατομμύρια δραχμές στην τοπική ομάδα στον ΑΕΤΟ για να εξαγοράσει ποδοσφαιρικό αγώνα το 1999. Όπως υποστήριξε ο κύριος Δήμαρχος, θα το δείτε στο βίντεο, ο αγώνας δεν εξαγοράστηκε και τα χρήματα ποτέ δεν επιστράφηκαν. Να δούμε το βίντεο όπως καταγράφηκε στο ρεπορτάζ του Νίκου Σάλτα. 16 εκατομμύρια δραχμές πήρες, πόσα? Και ήρθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραν τα υπόλοιπα 5 με την προοπτική αγοράσεις και μέσα να ακούγεται ότι θα αγοράζαν κάποιον αγώνα για να ανέβουν κατηγορία και δεν αγοράστηκε αγώνας και πήραν 5 εκατομμύρια. Και 16 εκατομμύρια πήρε στο χέρι ο ΕΤΟΣ το 1999 και το 2000. Ένα βίντεο σοκ που αποκαλύφθηκε στην τηλεοπτική διοίκηση των Sky προκάλεσε την άμεση παρέμβαση κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάλιστα του προϊσταμένου της αθλητικής αγγελίας Χάρη Λακαφώση. Η συνεδρίαση έγινε την περασμένη Παρασκευή στη Σκίδρα. Τι λέει εδώ ο Δήμαρχος Σκίδρας ο κύριος Χοΐδης? Ότι έδωσε το 1999 16 εκατομμύρια δραχμές στον ΑΕΤΟ Σκίδρας, εκ των οποίων τα 5 για να αγοράσουν έναν αγώνα να ανέβουν κατηγορία. Και μάλιστα λέει στην πρακτικογράφο, γράψτο. Αυτό που λέω για τα 5 εκατομμύρια. Γράψτε το τώρα. Τώρα, πώς ο Δήμος δικαιούται να επιχορηγεί μια ποδοσφαιρική ομάδα, κύριε Πούλια, και μάλιστα. Από το Δήμο βγήκαν τα χρήματα. Ναι, το είπε. Το λέει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα το δει. Εσύ τα πήρες. Εγώ, ναι. Εγώ πήρα 16 εκατομμύρια δραχμές. Το 2000. Το 2000 τα πήρα. 99-2000 τα πήρατε τα υπόλοιπα. 16 εκατομμύρια. Από ποιον τα πήρα? Από το Δήμο Σκίδρας. 16 εκατομμύρια δραχμές. Ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Ναυρινιάδης αρνήθηκε ότι πήρε αυτά τα χρήματα για απόπειρα δωροδοκίας. Μάλιστα, ο κύριος Ναυρινιάδης προσπάθησε να εξηγήσει ότι την προαναφερόμενη χρονολογία του 1999 δεν ήταν αυτός πρόεδρος, καθώς ανέλαβε το 2006. Κάτι που αρνήθηκε να δεχτεί ο Δήμαρχος. Και το ένα. Εγώ σταμάτησα το 99 που ήμουν με τον κύριο Τζαμτζή και συνέχισε το 2006. Τι μου αναφέρει το 2002. Εγώ κλαίω. Εγώ δεν ξέρω ποτέ είμαι πρόεδρος και στον Αγητό. Δεν ήσουν το 2000 πρόεδρος. Όχι. Τι ήσουν. Τίποτα. Ο Ακμακίνης ήταν. Και ο Ακμακίνης ήταν. Τι ήταν τώρα. Δεν ήταν να φωνάξεις τώρα. Ναι, ρε. Τι να φωνάξω. Εσύ τα πήρες. Εγώ. Ναι. Εγώ πήρα 16 εκατομμύρια δραχμές. Το 2000. Το 2000 δεν τα πήρα. 99-2000 τα πήρατε τα υπόλοιπα. Εγώ. 16 εκατομμύρια. Από ποιον τα πήρα. Από το Δήμο Σκίδρας. 16 εκατομμύρια δραχμές. Εγώ πήρα 16 εκατομμύρια δραχμές.
στην εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας παρενέβη ο πρόεδρος του ΑΕΤΟΥ, Σκυδράς είναι ο κύριος που ακούτε, να συνομιλεί σε υψηλούς τόνους με τον Δήμαρχο και αρνήθηκε ότι τα χρήματα αυτά πήγανε για εξαγορά ποδοσφαιρικού αγώνα ή, εν πάση περιπτώσει, για απόπειρα εξαγοράς. Εμείς ερευνήσαμε το θέμα και έχουμε στα χέρια μας όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα λόγια του Δημάρχου. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα παραστατικά ότι πράγματι δόθηκαν τα 5 εκατομμύρια δραχμές. Παρακαλώ να δούμε το έγγραφο της 20ης Μαΐου που δείχνει ότι πράγματι δόθηκαν τα 5 εκατομμύρια δραχμές. Εδώ επίσης θα δείτε και την απόδειξη ότι το σωματείο τα έχει πάρει. Ο κύριος Γιώργος Χοϊδής, ο Δήμαρχος Σκύδρας, είναι μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, εγώ τουλάχιστον που ερευνώ πολλά χρόνια τη διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ήμουνα έκπληκτος όταν ακούστηκαν αυτά τα πράγματα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Θωμαίδη, αναγκάστηκα να το πω αυτό, γιατί τον κύριο που τον βλέπετε, έτσι, λέει ότι δεν ήταν πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος και έπεσε μετά την πτώση του ΑΕΤΟΥ. Με το τελευταίο παιχνίδι με την καρδίτσα. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο αντίγραφο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Να το δούμε, παρακαλώ. Όπου ναι. Όμως, κύριε Δήμαρχε, βλέπω ότι εσείς είστε αντιπρόεδρος. Ναι, επειδή ο Δήμος Σκύδρας με την προηγούμενη διοίκηση πήρε μετοχές της ομάδος. Ναι. Οι μετοχές, το πρώτο ποσό ήταν 20 εκατομμύρια. Ύστερα έγινε ξανά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και μπήκε κατά 8 εκατομμύρια ακόμη μέτοχος. Όταν εγώ ανέλαβα τον Δήμο το 99, είχαμε υποχρέωση προς το σωματείο, μου είπαν 16 εκατομμύρια. Και από τότε άρχισαν οι πιέσεις και του σωματείου, αλλά και των πολλών συμβούλων και κατοίκων, να δώσουμε χρήματα. Ήδη είχα δώσει τον 13ου του 99, 6 εκατομμύρια, το οποίο πήρε ο ίδιος με υπογραφή του, ο ίδιος ο πρόεδρος. Ναι. Και μετέπα... Αυτό το έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, αυτό το έγγραφο που θα δείξουμε το αναγνωρίζετε εδώ. Παρακαλώ να το... Ένα λεπτό. Αυτό που δείξαμε το αναγνωρίζετε. Αυτό που δείχνουμε τώρα το αναγνωρίζετε. Αυτό που δείξατε. Και αυτό που δείχνουμε τώρα. Βρέχετε τηλεόραση μπροστά σας. Ναι. Είναι πράγματι... Αυτό θα σου πω ποιο είναι. Ναι, και αυτό. Γι' αυτό το αναγνωρίζετε. Ναι. Δεν είναι κάτι ναι. που. Ωραία. Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τα 5 εκατομμύρια δραχμές. Να τελειώσω με τα ναι. δύο. Ναι. Πήρε 6 και 2 εκατομμύρια στις 13 Τετάρτου του 99 από το μετοχικό κεφάλαιο που έπρεπε να αποδώσουμε σαν Δήμος στην ομάδα. Ναι. Το έγγραφο αυτό που με δείχνετε τώρα. Ναι. Στις 17 Μαΐου είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε μία ομάδα πολιτών, μεταξύ αυτών ήταν και ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής, διαχειριστής, διευθυντής, πως λεγόταν, ο κύριος Δαυτόπουλος και ο κύριος Ναυρινιάδης. Και ζητήσαν οικονομική ενίσχυση. Ζήτησαν πρώτα να δώσουν τα υπόλοιπα, αλλά τα υπόλοιπα τους λέω δεν μπορούν να τα πάρετε, θα δούμε τι θα γίνει. Και ζήτησαν και έγινε μεγάλη κουβέντα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζήτηση επί αρκετής ώρας, μιας-δυο ώρων, και εν τέλει κατέληξε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει τα χρήματα για να ενισχύσει την προσπάθεια του Συλλόγου. Η προσπάθεια του Συλλόγου ποια ήταν? Να σωθεί. Να σωθεί, εξαγοράζοντας έναν αγώνα. Να σωθεί. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά εσείς είπατε ότι... Είπα, γιατί το είπα. Δεν... Το είπα... Ηρωνικά απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο, γιατί όπως είδατε τι είπε, δεν πήραμε τίποτα, δεν μας δώσει τίποτα και νωρίτερα να μας ρίξετε, είπε είσαι ψεύτης και ανεύθυνος. Ναι. Εγώ δεν εκλέφτηκα, εγώ εκλέφτηκα για τον καθαρό μου μέτωπο στη σκηνή. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μιλήσουμε ωστόσο, καθαρά. Επειδή, κύριε Θωμαϊδη. Ένα λεπτό. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε καθαρά. Και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μιλήσαμε πολύ καθαρά. Ναι, αυτό το πράγμα ότι τα 5 εκατομμύρια δραχμές τα θέλανε για να αγοράσουν το μάτς, σας το είπανε? Όχι, δεν μας είπανε. Το ξέρατε εσείς? Το ξέρατε? Όχι, άμα το ξέρατε, τα δίναμε. Πρόποτε υπήρχαν μέσα άνθρωποι που δεν θέλουν να δώσουν καθόλου νησί. Γιατί το είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπατε και γράψτε το κιόλας? Για να τον προκαλέσω ότι αυτά τα πήρε και
κύριε Θωμαίδη, ναι. Μετά από μία εβδομάδα, αφού πήραν τα χρήματα, βγαίνοντας μέσα στη Σκύδρα, όλοι εδώ κάναν έρανο. Και λέω, τι έρανο κάνετε? Λέει, πήρε 5 εκατομμύρια από τον Δήμο, πήραν 5 εκατομμύρια από τον Δήμο και θα βάλουμε κι άλλα για να αγοράσουμε κάποιον αγώνα για να μην πέσει η ομάδα. Α, σας το είπαν αυτό, για να αγοράσουν. Βούλγε η Σκύδρα, γι' αυτό σας είπα, μάλιστα. Κάντε μία έρευνα. Ναι. Εσείς ρωτήσατε, εσείς ως δήμαρχος της πόλης και ως αντιπρόεδρος της ομάδας, ναι. Ρωτήσατε κάποιον τον ταμεία του συλλόγου τι έγιναν τα χρήματα αυτά? Εγώ και την εποχή, δεν διότι τον αγώνα το χάσατε στο τέλος. Το αγώνα άρα δεν εξαγοράστηκε αυτό, το χάσατε. Δεν ξέρω τι κάνανε, δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί... Τι σας είπε ο ταμείας, τι σας είπε? Τώρα αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό που σας είπε. Ναι, τι σας είπε θα μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, είστε δημόσιος άνδρας. Τι δεν σας μπορώ είπε... να το αποδείξω όμως, κύριε Θωμαίδη, σας το είπα. Έτσι, σήμερα ήδη κατατέθηκε από κάποιους θερμούς υποστηρικτές του κυκλώματος του αθλητισμού. Θα σας κάνουμε μήνυση για να επιστρέψει τα χρήματα. Τώρα, άμα πω και αυτό το πράγμα, ναι. Το είπα σε σένα, ναι. Έτσι. Αλλά για να το πω τώρα, δεν έχω την απόδειξη εγώ. Καλά, αν σας το είπε ο ταμείας αυτό για τα 2,5 που πήγαν στο διαιτητή, ναι. Νομίζω ότι μπορείτε να το πείτε, αν σας το είπε, ναι. Πράγματι. Μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μια φορά πάρεστε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ρώτησα τι έγιναν, γιατί ναι. Με ζητούσαν και τα υπόλοιπα χρήματα. Ναι. Και τους λέω, πήρατε τα χρήματα. Και στο σύνολο, δηλαδή, είπα 16, αλλά δυστυχώς 17 πήραν. Και τι σας είπε ο ταμείας, ότι τα 2,5 πήγαν στο διαιτητή? Ναι, θα τα δώσαμε στο διαιτητή και ο διαιτητής μας επέστρεψε τα 2,5. Αλλά αυτό α, πήρε τα 5 ο διαιτητής και επέστρεψε τα 2,5. Μπράβο. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Στον αγώνα καρδίτσα Σκύδρα, έτσι. Αυτό ήταν ο αγώνας. Καρδίτσα Σκύδρα. Ήταν ο τελευταίος μου φαίνεται αγώνας. Ήταν ο προτελευταίος, δεν θυμάμαι. Γιατί επέστρεψε τα 2,5? Δεν έπαιξε καλά, δεν σφύριξε καλά ο άνθρωπος? Τι έγινε? Δεν ξέρω αυτά. Αυτά εσείς μπορείτε να τα διερευνήσετε για να τα βρείτε. Θα τα διερευνήσουμε, να είστε βέβαιος, κύριε Δήμαρχε, θα τα διερευνήσουμε. Διότι νομίζω ότι. Ο κύριος Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, έχει δώσει εντολή για ΔΕΕ και ΕΔΕΕ και ο κύριος Χοΐδης αυτή τη στιγμή ελέγχεται και κινδυνεύει να τεθεί και σε αργία, έτσι, κύριε Θωμαϊδη. Κύριε μου, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ είμαι καθαρός, δεν τα ξέρετε αυτό. Αν με θέσουν σε αργία. Η Σκύδρα με ψήφισε 3 φορές για αυτό το πράγμα με ψήφισε. Γιατί έχω καθαρό μέτωπο. Αν ο κύριος Μιχελάκης έρθει και διερευνήσει και δει ποια ήταν η κατάσταση, θα διαπιστώσει. Θα διαπιστώσει ακριβώς. Γι' αυτό είπα και τον κύριο Θωμαίδη, ας κάνει ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ εκεί για να ακούσει τις απόψεις των δημοτών οι οποίοι τότε τα σχολίαζαν και τα ζούσαν. Η κυρία Αυλονίτου θέλει κάτι που είναι και δημοτικό σύμβουλος Γαλατσίου. Είμαι δημοτική σύμβουλος Γαλατσίου. Γνωρίζετε, κύριε Θωμαίδη, ότι η διαφθορά στο ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν παράγοντες που διαπλέκονται. Διαπλέκονται με την τοπική εξουσία και με την κεντρική εξουσία. Υπάρχει ένας δήμαρχος, η τοπική αρχή, η οποία έχει να λογοδοτήσει σε έναν βουλευτή ή να τον υπερασπιστεί και έχει την ομάδα, η οποία είναι και ψήφια, αν θέλετε, προκειμένου να ενισχύσει τον βουλευτή αλλά και την ίδια τη δημοτική αρχή. Υπάρχει δηλαδή αυτό το κλασικό σχήμα. Είναι γεγονός όμως, για να το γνωρίζετε, ότι από τα έσοδα του Δήμου ένα μικρό ποσοστό, ένα ορισμένο ποσοστό, 1,5% μπορεί να δοθεί από τα έσοδά του, από τα κέρδη του, να δοθεί σε διάφορα σωματεία για διάφορους, για τους σκοπούς τους, να εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους. Αλλά προσέξτε, όταν μου ζητάνε με ένα 5 εκατομμύρια, θα πω τι θέλετε, φόρμες, να πάτε ένα ταξίδι, να πάρετε τον προπονητή, υπάρχουν παραστατικά. Αυτά τα πράγματα δίνονται και πρέπει να εξηγούνται. Δεν παίρνει κάποιος κάποια λεφτά για να σωθεί ομάδα. Μιλάμε τώρα δηλαδή ότι ο Δήμος προφανώς δεν είχε κανέναν έλεγχο, ας πούμε, σε όλη την κατάσταση. Ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Ναι, κύριε Πλεύρη. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Εντάξει, εγώ θεωρώ πάντως ότι αυτή τη στιγμή, όπως παίχτηκε το βίντεο και αυτά, είναι θέμα για διερεύνηση. Και τώρα ο Δήμαρχος λέει ότι το είπε χαριτολογώντας, εγώ δεν είδα αυτό στο βίντεο. Όχι, είπε. Όχι, χαριτολογώντας, επίτηδες το πράγμα. Επίτηδες. Πάντως κοιτάξτε, γίνεται, κύριε Δήμαρχε. Εμένα, αν μη τι άλλο, μου φαίνεται περίεργο να εμπλέκεται ο Δήμος σε μια διαδικασία αν θα σωθεί η ομάδα ή δεν θα σωθεί η ομάδα ή πώς θα σωθεί η ομάδα. Ήμασταν μέτοχοι 40%. Τι 40%? Είχαμε μετοχές στο σύλλογο. Και αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε Δημαρχή, επειδή είχατε 40% μετοχές στην ομάδα,
θα μπείτε στη διαδικασία εάν θα πάρει χρήματα ή ποιος θα πάρει χρήματα για να σωθεί η ομάδα. Θα βοηθήσετε στην ανάπτυξη. Δεν την πήρα την απόφαση εγώ, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, δεν την πήρα την απόφαση εγώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα. Ομόφωνα την πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τέλος πάντων αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, να έρχεται κάποιος στην ομάδα και να λέει ότι για να σωθούμε χρειάζονται 5 εκατομμύρια, υπονοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι αυτά τα 5 εκατομμύρια, γιατί κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι και ποινικά αδικήματα. Άσχετα αν είναι ομόφωνες αποφάσεις. Και επειδή είναι και δημόσιο το χρήμα και δεν είναι δικό σας χρήμα, δεν είναι χρήμα που το βγάλατε από την τσέπη σας. Όχι, και το δημόσιο. Δεν σημαίνει ότι ο Δημότης οφείλει να συμμετέχει σε παράνομες διαδικασίες. Να πληρώνονται διαιτητές για να σώζονται ομάδες. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πλεύρη, απλά να πω κύριε αυτό. Πλεύρη, κύριε Πλεύρη, αλλά η πολιτεία η ίδια. Ναι, σας ακούμε, κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε. Η πολιτεία η ίδια εθέσπισε τον νόμο και μετά από την προηγούμενη φέτα τετραετία πήρε την απόφαση πίσω. Καλά, εδώ η αντίρρηση δεν είναι για το θέμα της επιχορήγησης. Η αντίρρηση, κύριε Δήμαρχε, το καταλαβαίνετε, είναι για το θέμα τη διαδρομή των 5 εκατομμυρίων δραχμών, αν τα 2,5 τα κράτησε ο διαιτητής, αν τα επέστρεψε. Δεν ξέρω εγώ, όπως σου είπα, και αυτό το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Ναι. Σα το είπε ο ταμείας όμως τη ομάδα. Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω. Σα το είπε ο ταμείας. Στην συνέντευξη που πήγα στο συμβολίο, το ρώτησε, γιατί ζητούσαν και άλλα θέματα. Και τι σα είπε. Πριν τα δώσετε. Ένα λεπτό. Τι σα είπε ο ταμείας. Τι σα είπε. Που είπα προηγουμένως. Ότι τα 2,5 εκατομμύρια τα κράτησε ο διαιτητής. Ναι. Ωραία. Κύριε Μήνη. Έχει ειδικό. Η νομικό έρευνα η απόφαση να δίνονται χρήματα για διαιτητή. Αυτό ήθελα να μας απαντήσει και ο Μέρος. Ναι, απλά όμως να συμπληρώσω ότι δεν σημαίνει ότι αυτό αφορά όλους τους δημάρχους. Δηλαδή η διαφθορά στους δήμους είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή το ποσοστό, αν θέλετε, που συμβάλλουν στο δημόσιο χρέος είναι λιγότερο από 1%. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε και να βγάζουμε μία περίπτωση που υπάρχει μια κακή λειτουργία, έτσι, μια κακή. Μα δεν το είπαμε εμείς. Ναι. Όχι, και να παίρνεις βάρνα ότι να τι γίνεται στους δήμους. Δεν συμβαίνει αυτό. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Μα δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Ούτε, μην το βλέπετε συντεχνιακά. Αλλά βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Όχι, δεν είναι συντεχνιακά. Είναι τη γεγονότα με αριθμούς. Τι θέλω να ψάξω τώρα. Αυτή τη στιγμή βάλλονται οι δήμοι όταν το ποσοστό. Αγώνα Καρδίτσας Κίδρας. Διότι μπορεί αυτός ο διαιτητής του 99 να έχει πάρει προαγωγή και να παίζει την πρώτη εθνική αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, το ξέρετε ότι μπορεί να στηρίζει πρώτη εθνική. Πρέπει να ψάξει το Δημοτικό Συμβούλιο που πήρε τέτοια απόφαση χωρίς να ξέρει πού πάνε τα χρήματα. Μπορεί να τον έχουν σε καμία ανώτατη επιτροπή διαιτησία, κύριε Αυλονίτη. Να έχει πάρει προαγωγή ο άνθρωπος. Συγγνώμη, το να σωθεί ομάδα για μένα μπορεί να είναι να το πάρω τα παιδιά. Κάποιοι να το πάρει τους ποδοσφαιριστές προκειμένου να κερδίσει τον αγώνα. Τι λέτε, για πέστε μου, κύριε Κατσούλη, δηλαδή. Τι λέτε. Μιλάτε μπορεί... για ντόπε. Ναι. Μπορεί, είναι πιθανό πράγματι να υπήρξε διαιτητής, αλλά να μην έχει πάρει και φράγκο. Δηλαδή να έπαιξαν πάρολοι τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της ομάδας. Να τον κοροϊδέψαν. Να τον κοροϊδέψαν. Αυτό έχει συμβεί πολλάκι και πλιστάκι σε πολλούς αγώνες. Δεν είχα σχέση εγώ με κανένα διαιτητή. Κύριε Θωμαίδη. Κάτι θέλει να ρωτήσει ο πρώην αθλητικός δικαστής, ο κύριος Μήνης. Η απόφαση για την χρηματοδότηση με 5 εκατομμύρια για την αγορά ενός αγώνα έχει ηθικό ή νομικό αίρισμα. Αυτό να μας απαντήσει. Αν τη βλέπει ότι έχει ηθικό. Αν έχει ηθικό ή νομικό αίρισμα, αυτό λέει. Αυτό ρωτάει ο κύριος Μήνης. Για μια εξαγορά, για μια απόπειρα εξαγοράς αγώνα, μια οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, αν έχει ηθικό ή νομικό αίρισμα. Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον, κύριε Θωμαϊδη, θα ήταν να μας πει ο κύριος Χοΐδης ο κωδικός, ο συγκεκριμένος, η εκταμείευση των συγκεκριμένων χρημάτων στο ταμείο του Δήμου. Πώς γράφτηκε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Ενίσχυση. Μα φαίνεται, παρακαλώ να δείξουμε το εγγραφό για να το δουν και οι τηλεθεατές. Εδώ φαίνεται. Να το. Εδώ είναι το σωματείο. Είναι αυτό, κύριε Χοΐδη. Αυτό είναι. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Όχι, θέλω να πω ότι δεν εκταμιεύθηκαν χρήματα με την δικαιολογία ότι πάνε για χρηματισμό ή για υποστήριξη. Όχι, βέβαια. Αν το είχαμε και αυτό, έχουμε το βίντεο. Αν είχαμε και το έγγραφο, δεν θέλαμε τίποτα άλλο. Υπήρχε τότε ένα ποσό που έμπαινε στον κωδικό αυτό για να διανύμεται στα αθλητικά και πολιτικά σωματεία. Ενδεχομένως λοιπόν η ίδια κωδική να είναι και στον ίδιο σκοπό και σε άλλες περιπτώσεις ανάλογες.
Ναι, πού, όταν λέτε σε άλλες περιπτώσεις, τι. Ανάλογα, χρήματα να έχουν δοθεί σε υποστήριξη με τον ίδιο τρόπο για αγώνες. Σε υποστήριξη δίνονται, αλλά σε εξαγορά και απάτη δεν το είπα λίγο εύσχημα, εννοώ την εξαγορά φυσικά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η τοποθέτηση δική μου στο Συμβούλιο ήταν διότι η αντίδραση προς τον άνθρωπο αυτόν, ενώ πήρε αυτά τα χρήματα, έλεγε είσαι ψεύτης και κύριε Δήμαρχε, έχετε λάβει κλήση από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον κύριο Μιχαλάκη, ο οποίος παρενέβη. Δεν έχετε λάβει. Όχι ακόμη. Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Δήμαρχε. Καλό σας βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Νομίζω ότι εμείς καλύψαμε όσο μπορούσαμε το δημοσιογραφικά το θέμα. Πρώτη φορά μας τυχαίνει αυτό πάντως. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Χαβενετίδη να δούμε τις νόμιμες βεβαιώσεις κερδών του ΟΠΑΠ, οι οποίες τελικώς δεν είναι 8,5 εκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότερα. Θα χρειαστεί να τα μετρήσουμε απόψε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στη Δίκη στο Sky έχοντας στο στούντιο τον άνθρωπο που βάσει του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το 2009 και το 2010 κέρδισε στο στοίχημα 8.700.000 ευρώ. Ο κ. Χαβενετίδης ήρθε εδώ μαζί μας, παρότι είναι σε μία μακρά δίκη, μαζί με τους υπόλοιπους 10 κατηγορουμένους στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, για να μας αποδείξει ότι δεν είναι μόνο αυτά τα κέρδη του, είναι πολύ περισσότερα. Σωστά. Ακριβώς. Να τα δούμε, παρακαλώ. Ποια είναι τα κέρδη σας από τον ΟΠΑΠ στο στοίχημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τις βεβαιώσεις κερδών είναι αντίγραφα από τον ΟΠΑΠ. Και βλέπουμε εδώ, κύριε Χαβενετίδη, τι. Ότι ποιο έτος έχετε κερδίσει. Το 5, πότε είναι. Το 5. Έχει και άλλα πριν. Ένα λεπτό. Πάμε από το 5, λοιπόν. Ναι. Πόσα χρήματα. Γράφει εκεί πέρα. Ναι. 360.000, πόσο λέει. Ωραία. Αφού έχετε καταβάλει κάποια χρήματα. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο οικονομικό έτος. 1.440.000, πόσο λέει. Τα κερδίσατε. Στο επόμενο. 3.500.000. Και εσύ δεν τα βλέπετε, να τα λέω εγώ. Να τα λέει ο κύριος Πλεύρης εδώ πέρα. Του είχα στιγματισμό. Και μα τα πλεύρης νούμερα. Έχει μείνει άναυδος η κυρία Βρονή του. 2.840.000. Μάλιστα. Μετά φτάνουμε στα 3.600.000 που πρέπει να το έχετε και αυτό εσείς. Να ζαλιστούν εδώ και οι κυρίες και τα τέτοια. Και μετά φτάσαμε. Τι λέει εκεί. Εδώ είναι πόσα έπαιξα, ε. Να. Πόσα παίξατε και πόσα κερδίσατε. Τα 5 εκατομμύρια τόσο που θα πάει στη Ζαλάδα τώρα, ναι. Να. Θα δώσουμε στο κόμμα για να ανέβει. Το κόμμα, ποιο κόμμα. Θα βγάλουμε εμείς ένα κόμμα, τι να κάνουμε. Όχι. Κόμμα Ολυμπιακή Φλόγα. Λοιπόν, και το επόμενο... Απλά τώρα δίνετε, γίνεστε παράδειγμα να παίζει ο καθένας. Ένα λεπτό, κυρία Μονίκο, σας παρακαλώ. Δεν είναι έτσι όμως. Σας παρακαλώ, να δούμε τα κέρδη και θα σας τα πούμε μετά. Το υπόλοιπο ποιο είναι, κύριε... Και το άλλο, το τελευταίο που δεν το είχατε. Ναι. Δηλαδή, άμα είχατε και αυτό στα 3 χρόνια, θα ήταν 12 εκατομμύρια. Αυτό είναι 3, τόσο είναι το περσινό. Άρα, λοιπόν, έχετε καταβάλει περίπου στον ΟΠΑΠ 5,5 εκατομμύρια με βάση αυτά που έχω εγώ. Ναι. Και έχετε κερδίσει 20 και μισό περίπου. 20 εκατομμύρια. Και μου λείπουν κάποιες βεβαιώσεις κερδών. Με λείπουν κάθε βεβαιώσεις. Άρα, πόσα έχετε κερδίσει. Στο σύνολο πρέπει να είναι 25 εκατομμύρια. Γιατί λείπει το 2000 που έχω κερδίσει τα 100 εκατομμύρια εκεί πέρα στο στοίχημα. Μπορεί να ήταν και εκείνο στημένο, δηλαδή στην κληροτίδα και πήρε πλήρωσα 20 εκατομμύρια φόρο. Μπορεί να ήταν στημένο και εκείνο. Να. Όλα γίνονται στην Ελλάδα. Ναι. Άμα έχετε τη βεβαίωση. Είναι αυτό εδώ. Για δείξτε αυτό το παρακαλώ. Εδώ, ναι. Εδώ έχετε κερδίσει 100. Είχε βάλει ο ΠΑΠ τότε. Ναι. Δείξτε παρακαλώ και αυτό. Είναι τα 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια και πλήρωσα 20 εκατομμύρια φόρο. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε βάλει τότε. 100 εκατομμύρια κερδίσατε. Δραχμές. Δραχμές. Να μην μπερδευόμαστε. Έτσι, όχι για ευρώ, γιατί άμα τα ευρώ θα τα μοίραζα στοχούς. Εντάξει, και από τα 25 κάτι μπορείτε να δώσετε. Λοιπόν, τώρα μας τα πήραν, είπαμε. Μας τα πήραν στα ομόλογα. Οπότε θα μας τα δώσετε πίσω εσείς, κύριε Πλευρή, με τα πείτε εκεί πέρα στο κόμμα. Αν έχετε 25 να δικαιολογήσετε, δεν είναι τα ίδια. Είπαμε τα 25 είναι φαινομενικά. Δεν σημαίνει ότι και 25. Να το εξηγήσουμε αυτό τώρα. Τι σημαίνει φαινομενικά. Έτσι είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, εκεί τη χρονιά που κέρδισα τα 100 εκατομμύρια, είχε βάλει το στοίχημα γιατί ήταν σαν καινούριο οργανισμό.
είχε βάλει πολλά δώρα. Και για να προσευχήσει πελάτες, από το Σεπτέμβριο είχε βάλει 2 εκατομμύρια και 100. Αυτοκίνητα πολλά και τέτοια. Και όταν έπαιζε μακροχρόνια στοιχήματα, ποιο θα πάρει το ποτάθλημα Γαλλίας, ποιο θα πάρει τη Ελλάδος, σου έδινε κάτι δώρα. Αλλά αντιστοιχούσε, όταν έπαιζε 100.000 δραχμές σε στοίχημα μακρύ, δηλαδή ποιο θα πάρει τη Γαλλία στο ποτάθλημα τη Ελλάδος, τότε την Ελλάδα δεν νομίζω δεν το είχε. Λοιπόν, σου αντιστοιχούσαν 200.000 δώρα, γιατί ο Έλληνας δεν έχει μάθει να παίζει από το Σεπτέμβριο και να πληρωθεί το Μάιο. Yeah. Άμα πει σε κάποιον Έλληνα, παίξε το Σεπτέμβριο και θα πληρωθεί το Μάιο, δεν παίζει, δεν του αρέσει. Θέλει να πληρώνεται εκεί την ώρα. Οπότε. Ποιο έτος είναι αυτό που ξέρει. Το 2001, μόλις ξεκίνησε το στοίχημα στην Ελλάδα. Εγώ παίζω από το 2001, μόλις ξεκίνησε το στοίχημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά είχα πάρει εγώ εκτός τα 100 εκατομμύρια, τρία αυτοκίνητα. 10 μηχανάκια Μπιάντζο. Δώρα είναι αυτό. Δώρα από τον ΟΠΑΠ, είχε βάλει πολλά δώρα. Αλλά επειδή δεν παίζανε και έλεγα στους φίλους, πήγαινε παίξε. 100.000, θα πάρεις 200.000 δώρα και τα κέρδη, τα λεφτά θα παίζουνε. Γιατί είχαν κάνει λάθος στη Γαλλία, είχαν δώσει φαβορί τη Μονακό και την Παρή ότι θα πάρουν το ποτάθλημα. Ήταν σαν αντίστοιχα πέρσι ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Να πάρουν το ποτάθλημα, τι ποτάθλημα να πάρουν. Και εμείς είχαμε παίξει όλες τις άλλες ομάδες έξω αυτές τις δύο. Συγκεκριμένα έπαιζε, τότε έκαναν και λάθη, γιατί δεν το ξέρανε το αντικείμενο οι άνθρωποι. Έπαιζε η ΝΑΤ που πήρε το ποτάθλημα εκείνη τη χρονιά με την Παρί Σεν Ζερμέν. Έπαιζε η ΝΑΤ με την Παρί και, δίνανε 6 την ΝΑΤ να το πάρει, 6 βαθμούς διαφορά. Η ΝΑΤ με την Παρί και την Παρί τη δίνανε 3. Παίζει η ΝΑΤ Παρί Σεν Ζερμέν και κερδάει η ΝΑΤ την Παρί Σεν Ζερμέν. Και γίνονται 9 οι βαθμοί, δεν γίνονται 9. Και το σύστημα το είχαν ανοιχτό. Και λέω ανοιχτό το έχουν και παίζω 10 εκατομμύρια ακόμα την ΝΑΤ. Το σύστημα το είχαν. 9 βαθμοί ήταν ανοιχτοί. Και... Άρα εσείς τι κάνετε, κερδίζετε αυτό που λέμε την κανιότητα. Αφού κάνατε λάθος, εσύ άμα δεις τώρα που θα φύγεις τόσο από τα ποσάρικο, θα το πάρεις. Yeah. Άμα ήταν έξω, όχι εδώ πέρα, το μπορεί να κάνει από τον τεχνικό, θα το δεις και θα πεις, άστο, θα το πάρει κανένας άλλος. Yeah. Οπότε τι είδα εδώ. Αφού κάνατε λάθη, τα εκμεταλλευτήκαμε. Τότε, το, να παρέμβω Κυριάκο, yeah. Συγγνώμη κύριε Χαπενετίδη, τότε το στοίχημα δεν τον διοργάνωνε ο ΠΑΠ. Το διοργάνω... Ακριβώς. Yeah. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον δεν στοιχηματιζόταν στην Ελλάδα το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή σε αντεπός στοίχημα, σε μακροπρόθεσμο στοίχημα, δεδομένου ότι υπήρχε ηθικό κόλλημα με την διτή ιδιότητα του κυρίου Κόκαλη ως προέδρου της διοργανώτριας και ως προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε το αντεπός στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε καθόλου. Δεν στο νόμιμο, δεν υπήρχε. Μήπως κάνετε λάθος, γιατί εγώ... Όχι, το ελληνικό λέω που είπατε. Όχι, το ελληνικό δεν είπα, δεν υπήρχε το ελληνικό. Αυτό είπα. Είπα γαλλικά. Την ΝΑΤ είπα. Αυτό έξυγω, ναι, το κατάλαβα. Είπα ότι δεν υπήρχε το ελληνικό. Ένα κάποιο λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, για να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Κάποιο μπορεί να αναρωτιέται γιατί κατηγορείται. Γιατί κατάφερε και κέρδισε 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΟΠΑΠ. Το γιατί κατηγορούμε είναι μία άλλη ιστορία. Λοιπόν, και γι' αυτό ήρθα σήμερα εγώ εδώ πέρα. Καταρχήν βάλανε κάτι ανθρώπους εδώ πέρα, αυτός που ήταν εδώ ανακριτής, ο οποίος έκανε τρία χρόνια ακριβώς για να κάνουν μια υπόθεση και κάνανε μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, άμα βάλω το χέρι μου εδώ πέρα, μια τρύπα στο νερό. Μη σχολιάζουμε δικαστές, κύριε. Εντάξει, να σας πω γιατί για το ίδιο αδίκημα. Που είναι... Εντάξει, δεν μπορεί να εξελίξει δίκη, είναι. Το ίδιο αδίκημα. Το ίδιο αδίκημα. Εντάξει, το ίδιο αδίκημα. Ο άνθρωπος από Θεσσαλονίκη που το ήξερε το αντικείμενο, έπαιξα εγώ. Εκεί τα έχετε τα δελτία. Μιλάτε για τον αθλητικό εισαγγελέα. Τον αθλητικό εισαγγελέα της Θεσσαλονίκης. Οι οποίοι, 21 άτομα συγκεκριμένα, παίξαν το ένα το στημένο αυτό που λέει, ύποπτο. Όχι στημένο, ύποπτο. Άκου, ύποπτο. Πότε αυτό. Τώρα αυτό το. Ένα λεπτό. Γιατί, προσέξτε τώρα. Το γιατί κατηγορήστε το έχω εδώ. Ναι, το έχετε. Μπράβο, αυτά. Λοιπόν, ένα λεπτό να το δείξουμε και στους τηλεθεατές. Ναι. Παρακαλώ. Να δείξουμε γιατί κατηγορείται ο κ. Χαβενετίδης. Εδώ υπάρχουν δύο κουπόνια. Μπράβο. Κοίτα τα παιχνίδια. Και είναι το περίφημο ματς Αγροτικού Αστέρα Καβάλας 0-3. Μπράβο. Και στα δύο κουπόνια. Κοίτα τα έχετε παίξει, τα έχετε παίξει αυτά. Ναι, εγώ. Τα έχετε παίξει. Τα έχετε παίξει μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα. Φαίνονται λοιπόν ότι τα παίζετε με άλλα ματς. Αν δεν πετύχετε τα άλλα ματς, δεν μπορείτε να κερδίσετε. Τι σημαίνω ήταν. Μάλιστα. Αλλά
Κατηγορήθηκε για αυτό το ύποπτο μάτς. Μπράβο, ναι. Όμως σήμερα στη δίκη. Και ένα μάτς διαγόρα τρομή του 0-1. Ναι. Αυτό όμως σήμερα το συγκεκριμένο παιχνίδι στη δίκη. Δεν έχει σημασία. Όταν είναι τρία που πρέπει να κερδίσει. Και τα τρία ήταν στημένα. Όχι, αλλά εφόσον το ένα είναι. Άρα υπάρχει. Και τα τρία ήταν στημένα. Και άμα έχανε το άλλο. Όχι, το ένα είναι. Το ένα δεν ήταν στημένο. Είναι άλλες οι πιθανότητες στα τρία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μην τα λέμε έτσι. Άλλες στα τρία. Λοιπόν, το ένα λοιπόν το οποίο γνωρίζουν και έχουν στοιχεία ότι ήταν ότι είχε χειραγωγή. Όχι χειραγωγή. Ήταν ύποπτο. Συγγνώμη, ήταν ύποπτο. Σε αυτό το παιχνίδι όμως σήμερα έγινε. Ποιο έτος ήταν αυτό? Το 9. Σε αυτό το παιχνίδι όμως όλη η συζήτηση σήμερα ήταν στο δικαστήριο, έλεγε η εισαγγελέα. Γιατί μπήκανε δύο γκολ μετά το 80. Και λέγανε παίξανε το over. Ένα λεπτό για κατσούλη να ολοκληρώσει. Όχι όλοι μαζί. Είπε έτσι ότι γιατί μπήκε το over. Ένα λεπτό. Άλλο λέει η κυρία Απλωνίτου και η Χαμενετίδη και να το εξηγήσουμε αυτό. Ότι πράγματι αν ποντάρατε μόνο στο ύποπτο μάτς του Αγροτικού Αστέρα με την Καβάλα, δεν μπορούσατε να κερδίσετε. Αλλά λέει το δικαστήριο προφανώς σας παραπέμπει επειδή ποντάρατε έστω σε ένα ύποπτο. Αυτό λέει. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχει η UEFA, για την UEFA τώρα μιλάμε, 21 παιχνίδια ύποπτα και χειραγωγημένα, όπως τα λέγεται τέτοια, αυτό είναι ύποπτο. Το άλλο είναι λίγο ανύποπτο. Όταν τα άλλα λέει είναι πολύ ύποπτα. Διεφθαρμένα. Ναι, στα τρία έτη τώρα, εγώ που έχω παίξει 100.000 στοιχήματα, έχω παίξει 100.000 για να σας δείξω τέτοιο. Έχω παίξει 100.000 στοιχήματα, εντάξει. Αφού ήξερα ήμουν μειωμένος, γιατί να παίξω μόνο στα δύο και να μην παίξω και στα 20. Δηλαδή, ο ένας παίκτης. Με κοιτάει πιο παιχνίδι, βλέπει κάτι, σ' αρέσει, παίζει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό, άμα είσαι τιμένο. 100.000 παιχνίδια έχω παίξει, ξέρω εγώ. Γιατί να μην έχω και σε άλλα παιχνίδια που ήταν πολύ ύποπτα και έπαιξα μόνο σε αυτό. Και γιατί να το παίξω, ξέρετε πώς θα κερδίσει εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, να το δείξουμε παρακαλώ το δελτίο. Είναι δύο δελτία και έχετε κερδίσει. Έχετε παίξει. Άστο τι κέρδισε. Άμα το παίζα μόνο του, ξέρετε πώς θα κέρδιζα. 2.000. Δηλαδή, εγώ εκεί πέρα δελτία που έχω παίξει 30.000 και τα χάσα. Και θα έπαιζα 2.000 για να. 2.700 για να κερδίσω 2.000. Και σε μωρό να του πει. Λέτε για τα μεγέθη σα είναι ευτελές το ποσό. Τίποτε. Δηλαδή, θα μου πούνε εμένα το παιχνίδι, θα ξέρω ότι είναι στημένο, θα μπορούσα να παίξω 100.000 με ένα over-under και να πληρωθώ στα σίγουρα. Είναι κύριε, θα μπορούσα να το παίξω και να πληρωθώ στα σίγουρα. Εσείς που ξέρετε και το ποδόσφαιρο. Οπότε, πού είναι ο δόλος. Αυτό έχει συμβεί. Ένα λεπτό, κύριε Κατσούλη. Ένα λεπτό. Θα σας δώσω το λόγο ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μίνης και μετά εσείς. Να τα πάρουμε τη σειρά λίγο. Καταρχήν, προφανώς, εντάξει, υπάρχει και η λεπτότητα όταν ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος. Και εγώ θεωρώ ότι το τεκμήριο της αθότητας ισχύει για όλους. Δεν ξέρω και τα στοιχεία ακριβώς. Το τηρήσαμε και εμείς αυτό και μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι για να μην υποτιμούμε τους όρους ύποπτο, λίαν ύποπτο ή διεφθαρμένο, ότι η UEFA έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που εξαρτάται και από τη δυναμικότητα των ομάδων και από το αποτέλεσμα που έρχεται και από το στοιχηματισμό τον οποίο έγινε. Και αυτό είναι το κρισιμότερο στοιχείο για την UEFA. Δηλαδή το διαγόρας ατρόμητος π.χ. που μπορεί και να μην είναι τίποτα από μόνο το 1-0-1 θα ελέγξει η UEFA ποιες είναι οι δυναμικότητες, θα ελέγξει πότε μπήκαν τα γκολ, για να δούμε, αλλά κυρίως θα ελέγξει και αυτό ελέγχεται ποια ήταν η στοιχηματική απόδοση. Όταν λόγω χάρη σε έναν αγώνα διαγόρα ατρόμητος 0-1 ξαφνικά φαίνεται ένας υπέρογκος στοιχηματισμός που δεν δικαιολογείται για το ενδιαφέρον του αγώνα, χτυπάει ένα καμπανάκι. Ενδεχομένως σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν βλέπει και κάποιος, και εγώ άμα ήμουν ένας ανακριτής και δεν μπορούμε να υποτιμούμε το ανακριτικό έργο, και έβλεπα ότι κάποιος παίζει 3.000 ευρώ σε έναν αγώνα Β' Γ' Εθνικής, έστω και σε τριπλό, θα μου βάλει ένα καμπανάκι. Από εκεί και πέρα, προφανώς, έχει τα στοιχεία εδώ πέρα ο κύριος που λέει τα συγκεκριμένα. Αυτά θα τα δείξει στο δικαστήριο. Αλλά να λέμε ότι καταρχήν το να βλέπει κάποιος έναν έντονο, έναν υψηλό στοιχηματισμό σε ένα παιχνίδι χαμηλό, το να κινητοποιηθεί UEFA, το να κινητοποιηθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Μα δεν κινητοποιήθηκαν. Μα δεν αρνείται ότι η UEFA έχει ένα παιχνίδι. Ακούστε με, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, δεν θα με διακόψετε. Ήταν όχι να σας διακόψω, γιατί εδώ δεν θα με διακόψετε. Όχι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ήταν ύποπτο παιχνίδι και ξέρετε τι έλεγαν και δεν ανοίγανε να μας πούνε ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Ξέρετε τι λέγανε, αυτό που είπατε και εσείς. Μα αρέσει που λέτε δεν το ξέρω όταν εγώ έβγαλα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά τα ξέρω πολύ καλύτερα. Στον κύριο Χαβενετίδη είπαν ότι το τεκμήριο της αθωότητας δεν μπορούμε. Ακούστε με, κύριε Απλωνίτη, επειδή εγώ ήμουν στη Βουλή. Δεν με διακόπτετε. Δεν ξέρω που είσαι. Μη με διακόπτετε. Όχι, μα λέτε κάτι που δεν είναι σωστό. Άμα δεν τελειώσω, θα το πείτε μετά.
Εγώ λοιπόν ήμουνα στη Βουλή και μου έλεγε η κυρία Γκερέκο, επειδή η κυρία Βλονίτου δεν τα ξέρει τα πράγματα. Όχι, ότι εγώ ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα σωρό ερωτήσεις για τα υπόπτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το καλύτερο κόμμα στον κόσμο. Δεν είναι γιατί λέμε, όχι, δεν ΣΥΡΙΖΑ, είπα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 100 ερωτήσεις, 120 ερωτήσεις. Πάρα πολλές. Όταν εγώ βρέθηκα με την κυρία Γκερέκου, κυρία Βλονίτου, ναι, και της έλεγα ότι το τεκμήριο δαθότητας ισχύει για ανθρώπους και δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα. Ναι. Όπως η Siemens δεν είχε τεκμήριο. Στην ΕΠΟ, το συγγνώμη, είπα στην κυρία Βλονίτου, άστε με αδέλφω στο τέλος. Το είπα στην ΕΠΟ. Το είπα στην ΕΠΟ και επειδή ούτε η ΕΠΟ ανταποκρίθηκε, ούτε η κυρία Γκερέκου τα είπε, βγήκα εγώ και τα είπα στη Βουλή. Ένα προς ένα. Και αν ο φάκελος αυτός ξεκίνησε και επειδή κάποιος τα είπε στη Βουλή. Συνεπώς, και έφυγε ο φάκελος από την ΕΠΟ και πήγε στη δικαιοσύνη. Πήγε στο Γενικό Γραμματέα. Δεν πήγε στο Γενικό Γραμματέα, πήγε στη δικαιοσύνη. Ο γραμματέας αθλητισμού το έδωσε στη δικαιοσύνη. Και προσέξτε τώρα, την η δικαιοσύνη. Επόμενη μέρα επεμβαίνει η δικαιοσύνη και κάνει τη δουλειά της. Και κάποια στιγμή, επειδή κάνει τη δουλειά της, επειδή αρχίζει να αθωώνει κάποια, πώς το λένε, να πηγαίνει στο εφετείο. Που είχαν αθωωθεί κάποιες ομάδες ή να δίνει πειθαρχικές ποινές. Υπάρχουν δύο εισαγγελείς οι οποίοι καρατομούνται από την ΕΠΟ. Καρατομούνται να σταματήσουν το έργο τους. Και ξέρετε ποιος αναλαμβάνει να κάνει το έργο τους? Προσωρινά. Η ίδια η ΕΠΟ, η εκτελεστική της γραμματεία, τα ξέρετε, εδώ, κύριε Θαμαϊδη. Αλλά ο φάκελος δηλαδή, και πάει στη δικαιοσύνη. Δεν... Είχε φύγει. Μα αφού σταμάτησε και ζητείτε από τη Super League. Ήταν στην κυρία Πόπη Παπανδρέου ο φάκελος. Μα αφού είπανε... Είχε φύγει, ναι, από την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είχε... διερευνούσε το πειθαρχικό. Και η δικαιοσύνη διερευνούσε το ποινικό. Του σταματήσανε τους εισαγγελείς. Αφού τρέχει το ποινικό αυτή τη στιγμή. Ναι, ποιος σταμάτησε. Πάντως μιλάτε για δύο διαφορετικές εξουσίες. Ναι. Ακριβώς. Για την αθλητική δικαιοσύνη και για την ποινική δικαιοσύνη. Άρα, είναι δύο διαφορετικά. Λοιπόν, όταν αναλαμβάνουν τακτικοί δικαστές, κάνουν το έργο τους, έτσι. Αρκεί να έχουν τη γνώση και τα στοιχεία, έτσι. Να έχουν και μπορεί και να αυτοθούν οι άνθρωποι. Έχουμε ένα νομικό έργο. Για να ολοκληρώσω. Απλά θέλω να πω, κύριε Θωμαϊδη, επειδή το είχα ψάξει και μίλησα και με υψηλό βαθμό άτομα τη ΣΟΕΦΑ πριν τα βγάλω, μου είχαν πει ότι το γεγονός ότι ένα παιχνίδι είναι ύποπτο δεν σημαίνει αναγκαστικό ότι εμπλέκονται και οι δύο ομάδες που παίζουν. Οφείλεις όμως να το ερευνήσεις. Δεν σημαίνει αναγκαστικό. Όχι να έχεις διαιτητές. Όχι, κύριε Πλεύρη. Όταν σας έρθει η ώρα να μιλήσετε. Θα μιλήσω, λοιπόν, και θα σας το δεν πω. Δεν θα με διακόπτετε. Όχι θα να έχεις διαιτητές που να ξέρεις ότι έχουν παίξει σε στιγμένο παιχνίδι. Γιατί, και να τον ξαναβλέπεις τον διαιτητή. Γιατί να πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, τα νομίζουν όλα. Ναι, δεν λόγια. Εντάξει, ξέρω. Εγώ είμαι κολύμπη. Εγώ λέω λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να γίνει σοβαρή έρευνα, ότι υπήρχαν στιγμένα παιχνίδια, υπήρχαν, ότι προφανώς από αυτή τη λίστα που διερευνήθηκαν υπάρχουν και στιγμένα παιχνίδια. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Εγώ, γιατί υπάρχει διαιτητής να παίξει? Κύριε Απλονίτου, γιατί δεν να μου μιλάτε μαζί? Όχι, σας ρωτάω. Μα εγώ είμαι η ΕΠΟ. Θα μου ερωτήσετε εμένα. Δεν οφείλει η πολιτεία να παρέμβει ουσιαστικά. Το ποδόσφαιρο έχει το αυτοδιοίκητο, το περίφημο. Το αυτοδιοίκητο το φαίνεται πάνω από το Σύνταγμα για τους νόμους. Κύριε Αυλονίτου, κύριε Αυλονίτου, όταν υπάρχουν κακουργηματικές απάτες. Μην παίρνετε το παράδειγμα της αξιωτήμου κυρίας Κωνσταντοπούλου να με εξετάζετε. Όχι, σας ρωτάω. Εγώ λοιπόν θέλω να τελειώσω μια τοποθέτηση. Το αυτοδιοίκητο. Θέλω να τελειώσω μια. Όχι, δεν θα σας πω τίποτα. Είναι πάνω από τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας. Αντιθέτως δεν είναι και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι ποινικές διαδικασίες. Αλλά πειθαρχικά δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα η ελληνική πολιτεία. Διότι αν κάνει το παραμικρό, τότε αυτομάτως το ελληνικό ποδόσφαιρο φεύγει. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν ότι εδώ πέρα σίγουρα υπάρχουν στημένα παιχνίδια. Ωραία. Σίγουρα όμως δεν σημαίνει όμως ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία είναι ένοχοι. Αυτό είναι προφανές. Αυτό θα κριθεί από μια διαδικασία. Αλλά πρέπει να διερευνηθεί και όχι τόσα χρόνια να προσπαθεί δεν διερευνείται σε ποινικό δικαστήριο. Θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και οι συνάδελφοι, η κυρία Βανταράκη και ο κύριος Κατσούλης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίνη. Κύριε Θωμαίδη, θα ο οποίος είναι και μάρτυρα στην συγκεκριμένη δίκη. Θα παρακαλούσα τους δύο νέους, οι οποίοι είναι πολιτικοί. Γιατί θα φύγω από το θέμα του κυρίου Χαβενετίδη. Είναι εν εξελίξει δίκη και δεν μου επιτρέπεται σαν δικηγόρο να κάνω καμία ερώτηση και καμία παρέμβαση. Θα ερωτήσω όμως τους πολιτικούς. Όταν η κυρία Ελιάνη έφερε μία στη Βουλή μία λίστα με κατόπιν αναφοράς... Η κυρία Κανέλη προφανώς. Ναι, η κυρία Κανέλη. Έφερε μία λίστα στη Βουλή η οποία περιλάμβανε ονόματα τα οποία κατήγγειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ, κ. Κωστάκος. Τι έγινε με εκείνη τη λίστα? Πήραν απάντηση? Και κάτι άλλο, κύριε Διαθωμίδη, δεν βρίσκω μια ευκαιρία τώρα γιατί είναι νέα παιδιά και τους εκτιμώ και τους δύο.
θα ξεφύγω λιγάκι. Να κάνουν το παν ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πόσα χρήματα οφείλει, σε ποιους τα οφείλει, πώς είναι οι τόκοι, ποιες είναι οι δόσεις, πότε πρέπει να δίνονται, για να γνωρίζουμε όλοι, σαν λαός, τι πρέπει να κάνουμε, αν μπορούμε να σωθούμε ή όχι, και αν μπορούμε όλοι μαζί να πάμε, να πούμε σε αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι ζητάνε και τους τόκους, ότι δεν έχουμε την δύναμη να ξοφλήσουμε, διότι ο λαός έχει εξαθλειωθεί. Αυτά βρήκα την ευκαιρία ότι είναι νέα παιδιά και τα εκτιμώ και τα δύο. Από τα 220 ζήτημα. Εκατομμύρια που μπροστάνε οι ΠΑΕ, έχουν εισπραχθεί τα τρία. Σας αρκεί? Δηλαδή αυτοί έχουν διαφορετική αντιμετώπιση και μάλιστα έχουν διαφορετική ανάλογα και το ποια ομάδα είσαι. Γιατί αν είσαι από μεγάλη ομάδα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχεις όλες τις διευκολύνσεις, έτσι, λοιπόν, και να φοροδιαφύγεις. Τώρα είναι... γίνεται δίκη σήμερα, προχθές, για τις εισφορές σε λίγο θα που δεν έχουν πληρωθεί στο ΙΚΑ. Για το ποιος ήταν ο διαιτητής του αγώνα Καρίτσας Κίδρας. Αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κ. Δήμαρχος, είναι από τον Πειραιά ο διαιτητής. Ναι, κύριε Κατσούλη. Ναι, κύριε Θωμαϊδη. Καταρχάς, θέλω να πω στον δάσκαλό μας, τον κύριο Μίνη, τον ομομαθή, ότι σε σχέση με την αναφορά του για την πρωτοβουλία της κυρίας Κανέλη, η κυρία Κανέλη αποδείχτηκε με μαθείς και δημιούργησε τεράστια προβλήματα με την αποκάλυψη της λίστας. Δεδομένου ότι όταν έλεγε στη Βουλή πως με 1,5 ευρώ ή με 2 ευρώ εγώ θα μπορούσα να κερδίσω 5 εκατομμύρια δραχμές, αναφερόταν στο στοίχημα, ενώ δεν επρόκειτο για βεβαιώσεις κερδών που είχαν σχέση με το στοίχημα. Είχαν σχέση με το τζόκερ, είχαν σχέση με το λότο, είχαν σχέση με τα αριθμοπαιχνίδια της ΟΠΑΠΑΕ για τα οποία είχαν εκδοθεί αυτές οι βεβαιώσεις και δυστυχώς υπήρξε άτομο στην Καλαμάτα που εμφανίστηκε στη λίστα και είχε εκβιαστεί με απαγωγή των παιδιών του προκειμένου να δώσει χρήματα στους εκβιαστές. Η μία αποκάλυψη των ονομάτων, κύριε Εμίνη, ήταν για λόγους προστασίας από την πλευρά του ΟΠΑΠ των νικητών σε παιχνίδια όπως κυρίως το τζόκερ ή το λότο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Μάλιστα, είχε γίνει και παρατήρηση από τον κύριο Κολοζόφ τότε στην κυρία Κανέλη για το θέμα αυτό. Δηλαδή, κινδυνέψανε όντως αρκετοί νικητές για ευνόητους λόγους. Ο κύριος Χαβενετίδης λέει ότι κέρδισα τόσα. Βέβαια, έπαιξε πάρα πολλά για να κερδίσει τόσα. Έχει παίξει υπερβολικά ποσά. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω σε σχέση με τον κύριο Πλεύρη, με την αναφορά του, ότι σε όλα έχει δίκιο, σε ένα έκανε λάθος, ότι δεν κρίνει ανάλογα με τους τζίρους το ύποπτο ή το πολύ ύποπτο ή το λίγον ύποπτο, όπως ο λίγον έγκυος για το παιχνίδι το προηγούμενο της Καβάλας που έδινε νομίζω 1,75 απόδοση. Κρίνει ανάλογα με το payout, όπως υπόθηκε, δηλαδή ναι, με τις εκροές. Δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη του τζίρους. Είναι σωστό. Η κυρία Βανταράκη, μετά κύριε Κατσούλη, γιατί ένα ερώτημα θα θέσω στην Ομίγυρη και μετά θα αφήσουμε και τον κύριο Χαβενετίδη να πει την άποψή του για το θέμα. Ναι, κύριε Βανταράκη. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι συνολικά γινόμαστε καθημερινά δέκτες καταγγελιών, κύριε Θωμαίδη και αγαπητοί κύριοι. Αλλά από εκεί και πέρα οι ενδείξεις πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στις τοποθετήσεις μας, διότι όλα αυτά στο ακροατήριο πρέπει να αποδειχτούν κάποια στιγμή. Και πολλές φορές, ξέρετε, κατηγορούμενοι ταλαιπωρούνται για πολλά χρόνια και στο τέλος της ημέρας, βέβαια, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεμπτό, είτε γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό και επειδή είμαστε κατά τη διάρκεια αυτή τη στιγμή μιας πολύ σημαντικής δίκης, πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας. Ναι. Ασφαλώς και θα περιμένουμε το δικαστήριο να αποφανθεί. Όμως μία ερώτηση θέλω να κάνω, κύριε Πλεύρη, σε εσάς. Εσείς πιστεύετε ότι μάτς χωρίς παίκτες στείνονται? Ακούσετε, γίνεται ειδικό. Δηλαδή, μπορούμε να στήσουμε, πείτε ότι εγώ και εσείς θέλουμε να στήσουμε ένα παιχνίδι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά για την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ειδικά στις χαμηλές κατηγορίες, ακόμα και τις καλές εποχές, πολλές φορές ο παίχτης ήξερε ότι και για να μπορέσει να πάει φαγητό στο σπίτι του ή να μπορεί να παίζει και να μην βρίσκεται στον πάγκο, έπρεπε να ακούσει κάποιες εντολές. Δεν θεωρώ ότι σε αυτήν την αλυσίδα του στισήματος ο παίχτης στην Ελλάδα είχε τον κεντρικό ρόλο.
στις χαμηλές κατηγορίες ειδικά. Για τις χαμηλές κατηγορίες, πολλές φορές, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε μια έρευνα που είχε γίνει. Έπρεπε να μετάσχει. Ακούστε όμως, ναι, σε μια έρευνα που είχε γίνει και ο Θωμαϊδέ λέει και το εξής, ότι πολλές φορές γινόταν και οι στοιχηματικοί λόγοι, όχι λέμε τώρα για τη στοιχηματική απάτη, λάθος, μάλλον οι λόγοι που αγοράζονταν παιχνίδια, καλή ώρα να σωθεί, να μη σωθεί μια ομάδα, είχε να κάνει και με το γεγονός που εμφανιζόταν μια ομάδα, έλεγε εντάξει, εμείς έχουμε σωθεί τώρα, έχουμε μια σειρά από υποχρεώσεις που δεν μπορούν να βγουν και πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες συμμαχίες, ναι, που αυτές μεταφέρονται σε χρήματα. Συνεπώς, ο παίχτης οπωσδήποτε γνωρίζει. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι όταν μιλάει και για κίνητρα η UEFA, έρχεται και λέει κίνητρα, να μπαίνουν ρήτρες μέσα στα συμβόλαια, την ώστε μετά να επιστρέφουν τα λεφτά. Έχει ένα πόνο για καθαρό ποδόσφαιρο, γιατί την πιέζουν οι οικονομικοί κολοσσοί που λέγονται στοιχηματικές εταιρείες. Το ξέρετε. Να σας πω, και αυτό όμως το θετικό είναι. Δηλαδή είναι στο θετικό, γιατί και οι στοιχηματικοί κολοσσοί που βγάζουν λεφτά, κάποια στιγμή όταν βλέπουν ότι το προϊόν που έχουν κινδυνεύει και θέλουν να το προστατεύσουν, να ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις. Συνεπώς, μπαίνουν κίνητρα στο να μιλήσουν οι παίχτες, στο να μην απειλούνται. Εγώ οφείλω να σας πω ότι όταν είχε γίνει και τότε η αναφορά με τα στημένα, υπήρχαν πολλοί που είχαν πάρει τηλέφωνο και λέγανε αυτό. Μην κατηγορείτε τους παίχτες, μην κατηγορείτε τους προπονητές, ειδικά σε χαμηλές κατηγορίες. Ωραία. Προσέξτε όμως. Τη συντεχνιακή αντίληψη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Μόλις συλλαμβάνονται για στημένα παιχνίδια 12 ποδοσφαιριστές στην Τσεχία και στη Σλοβακία, έρχεται η Διεθνής Οργάνωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, η περίφημη FIFPRO, η οποία έχει κατά την άποψή μου κάνει πολύ σοβαρές και σωστές δημόσιες παρεμβάσεις και κάνει το πρώτο της ατόπιμα. Προσέξτε τι ανακοινώνει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Οργάνωση των Διεθνών Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, η FIFPRO, μόλις γίνονται οι συλλήψεις για τα στημένα παιχνίδια. Αντί να ευαισθητοποιηθεί, να κατευθυνθεί σε μια διαδικασία κάθαρσης, αυτοκάθαρσης αν θέλετε, ξέρετε τι κάνει. Βγάζει αυτή την ανακοίνωση που θα δούμε τώρα, αν μπορούμε παρακαλώ να δούμε την ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, της FIFPRO. 12 ποδοσφαιριστές της Τσεχίας και Σλοβακίας συνελήφθησαν για δωροδοκία. Το στήσιμο αγώνων πρέπει να αντιμετωπιστεί στεναρά, όμως οι δικαστικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν τους οργανωμένους εγκληματίες. Από αυτούς ξεκινάει η διαφθορά. Οι παίκτες είναι θύματα και όχι φύτες. Είναι στο τέλος της αλυσίδας και αυτό το θέμα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος. Η FIFPRO από μόνη της δεν μπορεί να εμποδίσει τα στημένα παιχνίδια, αλλά είναι αποφασισμένη να στηρίξει τα θεμελιώδη δικαιώματα των παικτών που εμπλέκονται. Επιμένουμε ότι οι εμπνευστές πρέπει να τιμωρηθούν. Ενώ δεν φορώ να φέρω αντίρρηση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματι ο παίκτης είναι θύμα και όχι φύτης, απ' την άλλη οφείλουμε να συνομολογήσουμε ότι η στάση της FIFPRO είναι μη τους τιμωρείτε. Μην τους αγγίζετε, μην τους συλλαμβάνετε. Αυτό λέει. Κύριε Θωμαίδη, συγγνώμη παρεμβαίνω, το ίδιο το 1979-80 είχε υποστηρίξει ο αείμνηστος πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο Σάντρο Περτίνη, ο οποίος θα θυμάσαι κι εσύ ότι είχε δώσει χάρη, είχε απονείμει χάρη στον Ρώση, τον Σαβόλτη και τον Τζορντάνο, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια. Λοιπόν, θα πάμε, Ρώσιο, θα πάμε στον κύριο Χαβενετίδη, θα πάμε και στην ένορκη κατάθεση μάρτυρα ποδοσφαιρικού παράγοντα που μιλάει ανοιχτά για το πώς ζεστήθηκε ένα παιχνίδι, με ονόματα πια, ένορκη κατάθεση, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν αυτή η εκπομπή είχε αποκαλύψει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, όπου εμφανίζονταν ένας άνθρωπος να έχει κερδίσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι ο ίδιος άνθρωπος θα έρθει και θα μας πει ότι δεν κέρδισα 8,5, κέρδισα πολύ περισσότερα, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με το ποντάρισμα στο στοίχημα. Και βέβαια, η ιστορία με τα δύο κουπόνια του στοιχήματος, κύριε Χαβενετίδη, τα οποία θέλω να τα δείξουμε και πάλι, με το περίφημο μάτς πια, Αγροτικός Αστέρας Καβάλα, έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έχετε ποντάρει διπλό. Διπλό, το βλέπετε. Με 75. Δεν έχετε ποντάρει ότι θα μπουν 3 γκολ για παράδειγμα. Όχι, φαίνεται να φαίνεται. Yeah. Δηλαδή, άμα κέρδαγε και 1-0 η Καβάλα, το πιάνα εγώ. Μάλιστα. Αυτοί που θα το παίζαν όβερ θα τα χάνανε. Ή ανάποδα, άμα κέρδαγε 2-1 Αγροτικός Αστέρας, αυτοί που παίζανε το όβερ θα το πιάνανε.
Εγώ θα το χάνα. Δεν μου λέτε, τον κύριο Ψωμιάδη τον ξέρετε? Τον κύριο Ψωμιάδη τον έχω δει στην τηλεόραση και στον υπόδρομο όταν είχα τα άλογα, γιατί ήταν διοκτήτης αλόγου. Τον κύριο Μπέο τον ξέρετε? Τον κύριο Μπέο στην τηλεόραση. Τον κύριο Τσακογιάννη τον ξέρετε? Ούτε ξέρω πώς είναι. Δεν τους ξέρετε? Δεν έχετε σχέση με το ποδόσφαιρο δηλαδή? Έχω να πάω σε ποδοσφαιρικό αγώνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ, τότε που σκοτωθήκαν τα παιδάκια γιατί ήμουν μέσα και από τότε δεν ξαναπήγα. Πήγα μόνο στη Ρώμη που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ που πήρε τότε. Ένα λεπτό. Και πώς ποντάρετε στο ποδόσφαιρο όταν δεν ασχολείστε με αυτό? Το ποδόσφαιρο, άλλο ότι ποντάρεις. Κάθομαι 15 ώρες τηλεόραση, ιντερνετικά, βλέπω εταιρείες που τι στοιχηματίζουν, τι αποδόσεις παίζουν. Δεν έχει καμιά σχέση το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί και εσύ να ξέρεις ποδόσφαιρο και να μην ξέρεις από στοίχημα. Όπως ο κύριος που ξέρει για ποδόσφαιρο, δεν ξέρει από το στοίχημα. Στοίχημα δεν ξέρω. Αν υποθέσουμε ότι εγώ αύριο θέλω να παίξω 10.000 ευρώ σε ένα μάτς στον ΟΠΑΠ. Δεν μπορείτε να τα παίξετε 10.000 γιατί μέχρι να τελειώσετε το παιχνίδι θα έχετε πάρει τίποτα. Α, εγώ. Μου το επιτρέπει ο ΟΠΑΠ? ΟΠΑΠ, για να παίξει τον ΟΠΑΠ. Αυτό σας ρωτώ. Δηλαδή, αυτά που βλέπετε εκεί τα νούμερα. Δεν πας να αγοράσεις το περίπτερο ένα κουπόνι? Γιατί εγώ εδώ βλέπω, να το δείξουμε παρακαλώ, ένα δελτίο σας. Να το δείξουμε εδώ. Εδώ έχετε παίξει το Ολυμπιακός Arsenal Άσος. 4-12. Ναι. Πότε λέει? Και ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τι? Θα πάρει τον μπάσκετ. Την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός είμαι. Είστε Ολυμπιακός. Ναι, και ο κύριος. Πόσα ποντάρατε, ναι. Εδώ φαίνεται παρακαλώ, πόσα πόνταρε, 6.000. Είναι 6.000. Πόσα κέρδισε, να το δούμε παρακαλώ, 153.000. Οπότε φανταστείτε, έπαιξα αυτό το δελτίο, κερδίσω 153 και το στημένο το έπαιξα 2.000. Τι άλλο να πω, δηλαδή, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Εσείς λοιπόν, χωρίς να έχετε καμία σχέση με τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, λέτε. Σε αυτό χρειάζεται να έχει σχέση στο ποδοσφαιρικό. Αυτό θέλει. Καλά, και σε αυτό πρέπει να έχετε πολύ τύχη. Είστε τελικά, αισθάνεστε τυχερός άνθρωπος ή ικανός? Η τύχη, την τύχη ο καθένας φτιάχνει μόνος του. Εντάξει. Οπότε πάντα όταν παίζει στοίχημα, κοιτάς οι πιθανότητες να νομίζεις, ο κύριος που ξέρει ποδόσφαιρο, να νομίζεις στον υπόδρομο ότι έχεις μια αβάντα παραπάνω από. Δηλαδή να μην έχεις 50-50, να έχεις 55-45. Οπότε όταν έχεις 55, νομίζω ότι έχει μια παραπάνω. Εδώ για να παίξετε τα 6.000 στο Ολυμπιακό Άρσεναλ και στο μπάσκετ. Ναι, Ολυμπιακό Άρσεναλ το παίξαμε. Γιατί είπανε. Τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, γιατί είπε ο κ. Πλευρής προηγουμένως ότι δεν ενδιαφέρεται. Η Άρσεναλ ήρθε με κάτι πιτσιρικάδες. Ναι. Άμα έπαιζε νορμάλ, Ολυμπιακό Άρσεναλ δεν θα δίνει 2.50. Όχι, όχι. Για να σας αφήσει ο ΠΑΠ να ποντάρετε. Πήρατε έγκριση. Ναι, σε όλα τα παιχνίδια παίρνει έγκριση. Πρέπει να πάρετε έγκριση. Δεν πα στο περίπτωρο και αγοράζει, του λε, δώσε μου αυτό το στοίχημα. Δηλαδή, σήμερα του λέω παίξαμε 6.000 ατρόμητο με τη Μάλμε. Λέει 600 ευρώ άμα θέλετε. Δηλαδή, σε άλλα παιχνίδια θα γράφουν, σε άλλα παιχνίδια δεν θα γράφουν. Δικαίωμά του είναι. Δικό του το μαγαζί, ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι. Αυτό επειδή σου λέει πού να το βρει αυτό, το γράψανε. Σε άλλα παιχνίδια έχω εδώ πέρα δελτίο που λέει το γράφουμε. Μόλις το νομίζουν, σου λέει δεν το γράφω. Σου λέει 300 ευρώ. Υπάρχουν και άλλοι σαν εσάς, κύριε Χαβενετίδη. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν πρέπει μα να ακούγεται μοναδική περίπτωση, έτσι, κύριε Θωμαίδη. Ναι. Τι επαγγέλλεστε, τι κάνετε, τι δουλειά κάνετε? Τώρα έχω πάρει κάτι ταξί και νοικιάζω. Ναι. Γιατί από ό,τι βλέπετε είναι δύσκολες οι εποχές. Τα λεφτά μας τα φάγανε στο. Πού σας τα φάγανε? Στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Α, είχατε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Πόσα είχατε? Είχατε πολλά, ένα. Άρα εκεί δεν ποντάρατε. Είχατε καλά. Πολλά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ένα 400. Έχω εδώ και ένα 1.400.000. Ένα 1.400.000 και ξέρετε πότε θα τα πληρωθώ? Το 2042 θα πάρω τα 400.000 από το 22 μέχρι το 42 όταν θα είμαι με το πόδι στον τάφο και θα είμαι 85 χρονών. Πάω, δεν πάω, ξέρετε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η δουλειά σας, η βασική δουλειά σας είναι να παίζετε στοίχημα. Τρώτε, μας είπατε 15 ώρες τη μέρα. Ασχολία. Εγώ ξεκίνησα από τον υπόδρομο, ξέρει ο κύριος Μπάπη που παίζαμε υπόδρομο. Παίζατε παρέα. Ναι, είμαι ο άνθρωπος που σταμάτησα τον Κανιάν στον υπόδρομο το 12. Είχε υποχρέωση να δίνει. Ο κύριος Μπάπη ξέρει. Καλά, αυτά δεν τα ξέρουμε, θα μας μπερδέψετε τώρα. Να, όχι, ξέρει από εδώ. Ξεκινήσατε λοιπόν από τον υπόδρομο. Από τον υπόδρομο ξεκίνησα. Και μετά πήγατε στο στοίχημα. Το στοίχημα, γιατί άργησε το στοίχημα να βγει στην Ελλάδα το 2001. Δεν παίζετε στην Ασία ή στην Ευρώπη? Παίζαμε τότε στην Κύπρο το 95 ερασιτεχνικά. Τότε που είχε πάει η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική, που κάναμε το 0, το απόλυτο 0. Αλλά δεν είχαμε να παίξουμε εδώ πέρα. Εδώ ξεκίνησαμε να παίζουμε στοίχημα όταν μπήκε η Ελλάδα. Γι' αυτό φαίνονται και τα νούμερα τα τόσα. Στην αρχή κάνανε λάθη. Ναι, τώρα δεν κάνουν λάθη. Με συγχωρείτε, εάν
είστε τόσο υποψιασμένος και ξέρετε ότι στείνονται παιχνίδια, δεν φοβάστε ότι θα χάσετε τα λεφτά σας από τα στημένα παιχνίδια? Έχασα να σας πω. Παλέρμο πέρσι, Παλέρμο Κατάνια. Στήθηκε αυτό? Στήθηκε. 100.000 έπαιρνα. Είχα πει και στους φίλους πάμε στα μπουζούκια. 2-0 στο 95. 2-0 στο 95. Το παιχνίδι έπρεπε να τελειώσει 6 παρά 10. Ξέρετε τι ώρα τελείωσε? 6 και 5. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. 2-0 το φαβορί με 10 παίχτες η Κατάνια. Τελειώνει χ η Σαμπτόρια και η Κατάνια θέλει το χ για να σωθεί. Σε ένα λεπτό σβήσανε τα φώτα. Έγινε 2-2. Πόσα χάσατε? 100.000. Θα μου τα δώσει ο ΠΑΠ. Θα μου τα δώσει ο ΠΑΠ. Αφού τα χάσαμε, δεν του νοιάζει. Άρα τα στημένα σα έχουν φάει λεφτά. Από τα στημένα τα δεν χάσαμε. Έχετε φάει λεφτά εσείς από τα στημένα, λέτε. Εμείς δεν παίζουμε ελληνικά και τέτοια. Παρακαλάμε να μην στείνονται τα παιχνίδια. Δεν μας συμφέρει να στείνονται. Όριστε 100.000, πότε πρώτα 100.000. Εκεί που έχω κερδίσει 15.000. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε με τον κύριο Κατσούλη. Θέλω να μου επιτρέψει είναι να πολύ ενδιαφέρον στον κύριο Κατσούλη. Ναι, θέλω να δώσω μια απάντηση. Ναι, γιατί πρέπει να βγάλουμε και την ένορική κατάθεση του Μάρτιν. Γιατί υπερασπίστηκε την λίστα των εκατομμυριούχων. Προφανώς, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ ρώτησα τι έγινε η μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Κωστάκου. Την οποία είχε το θάρρος να τη βγάλει στη Βουλή η κυρία Κανέλη. Του πρώην Προέδρου του ΟΠΑΠ. Ναι. Αυτό ρώτησα. Δεν εγώ σας είπα ότι έκανε λάθος η κυρία Κανέλη. Έκανε λάθος. Ναι, αλλά ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ έκανε μηνυτήρια αναφορά, κύριε συνάδελφε. Τι έγινε η μηνυτήρια αναφορά? Τι έγινε η μηνυτήρια αναφορά? Ένα ερώτημα. Από αυτή την ιστορία. Αν θυμάστε. Όλοι δηλαδή. Αυτοί ήταν οι ξύπτοι που κερδίσανε, οι άλλοι ήταν αφελεί. Όχι. Από αυτή την ιστορία προέκυψε. Άρα είναι πολύ. Άρα ο Ιωάννη Καναντίδη δεν είναι μοναδικό. Από αυτή την ιστορία προέκυψε η σύλληψη του κυρίου Αγγελόπουλου. Του μεγαλέμπορου κοκαίνη. Λέτε με τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική εξέλιξη. Με πολύ περισσότερα. Από 20 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, τα κερδισμένα που φαινόταν στον κύριο Αγγελόπουλο ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια, ναι. Η βεβαίωση του ενός έτους. Και πράγματι συνελήφθη για εμπόριο για το μεγαλύτερο φορτίο κοκαίνης που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά σας θυμίζω, κύριε Κατσούλη, γιατί βλέπω ότι αποσυνδέεται το ποδόσφαιρο με αυτά, ότι ο κύριος Αγγελόπουλος που συνελήφθη με αυτό το φορτίο ήταν πρόεδρος του Ποσειδώνα Νέων Πόρων. Βλέπετε πώς συνδέεται το ποδόσφαιρο με παράνομες δραστηριότητες. Δεν πεζόταν ο Ποσειδώνας Νέων Πόρων στο κουπόνι. Εντάξει, καλά. Δεν μιλώ για το στοίχημα. Δεν είναι και κανόνας για άλλο αυτό. Μιλάω. Για το πλυντήριο μιλάω, ξέρετε. Για το πλυντήριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακαλώ. Καταρχήν να πούμε ότι μόλις μου έφτασε η πληροφορία και επιβεβαιώνεται από δύο πηγές, οπότε είναι απολύτως αξιόπιστη, ότι ο κύριος Παπαπαναγιώτου από τον Πειραιά ήταν ο διαιτητής του αγώνα Καρδίτσας-Σκίδρας το 1999. Εκεί είχε χάσει η Σκίδρα με 2-0. Είναι το περίφημο μάτς το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος και μίλησε για έναν διαιτή που κράτησε τα 2,5 εκατομμύρια. Εμείς βεβαίως δεν υιοθετούμε την άποψη του ταμεία της ομάδας ή του Δημάρχου ή οδήποτε, διότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε και το όνομα του διαιτή εν αγνία του και ο άνθρωπος να μην έχει πάρει όχι 2,5 ούτε δεκάρα. Αλλά οφείλουμε να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έγιναν. Πάμε να δούμε αυτή την ένορκη κατάθεση μάρτυρα που έχουμε στα χέρια μας και είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί σχετίζεται με το στοίχημα. Υπήρξα παλαιός ποδοσφαιριστής της Καλυθέας, λέει ο κύριος Δημήτρης Λαβούτας. Παρακολουθούσα από κοντά τη δραστηριότητα της ομάδας και 7 αγωνιστικές πριν τη λήξη της περίοδου 8-9 μου ζητήθηκε να αναλάβω καθήκοντα γενικού αρχηγού της ομάδας η οποία αγωνιζόταν στη Β' Εθνική Κατηγορία. Στις βραδινές ώρες της 24ης Απριλίου του 2009 και ενώ συνόδευα ως αρχηγός της αποστολής στην ομάδα στο ξενοδοχείο, παραμονή του αγώνα με την Καβάλα, ίσως του πιο κρίσιμου για την παραμονή της ομάδας στη Β' Εθνική Κατηγορία, ο προπονητής της δικής μας ομάδας, Σάβας Παντελίδης, ζήτησε να μου μιλήσει ιδιαιτέρως. Αποτραβηχθήκαμε και καθίσαμε σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορούσε να μας ακούει κανείς. Και τότε ο Σάβας Παντελίδης μου είπε: αποφάσισα να παραιτηθώ τώρα. Φεύγω αυτή τη στιγμή. Έχω ετοιμάσει και το χαρτί της παραίτησής μου και στο παραδίδω. Ευνηδιασμένος από την εξέλιξη αυτή, αφού δεν γνώριζα να έχει μεσολαβήσει οτιδήποτε, αξίωσα από το Σάβα Παντελίδη να μου αναφέρει τι ακριβώς είχε συμβεί. Εκείνος τότε μου είπε, κατά λέξη, πριν από λίγη ώρα ήρθε στο ξενοδοχείο ο πρόεδρος Παντελής Μπιτούνης και μου είπε, coach, το αυριανό παιχνίδι είναι δοσμένο και να φροντίσεις να μην φέρεις εμπόδια. Έμεινα άναυδος από αυτά που άκουσα. Ενώ είχα την εντύπωση ότι όλοι δίναμε αγώνα προκειμένου να διασωθεί η ομάδα,
μάθαινα ότι ο πρόεδρος της είχε δώσει το παιχνίδι, δηλαδή είχε προσυμφωνήσει την ήττα της ομάδας. Παρακάλεσα τον Σάββα Παντελίδη να ηρεμήσει. Του είπα ότι πρέπει να παραμείνει στη θέση του, καθησυχάζοντάς τον, ότι έχει τη στήριξη όλων των μελών της διοίκησης. Αμέσως ενημέρωσα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Καρακασίδη, από τον οποίο ζήτησα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπεί η προσχεδιασμένη και προσυμφωνημένη ήττα της ομάδας μας. Όπως βλέπετε, κυρία Αυλονίτου, εδώ μιλάει με ονόματα, περιστατικά και στοιχεία ο γενικός αρχηγός της ομάδας. Ότι ο πρόεδρος είπε στον προπονητή το παιχνίδι είναι δοσμένο και επιβεβαιώνει κατά ολίγων αυτό που λέει ο κ. Πλεύρης, ότι δεν πολύ χρειάζονται και τους ποδοσφαιριστές. Φρόντισε εσύ, κύριε προπονητά, πώς θα τακτοποιήσεις το μάτς. Άσχετα που ο προπονητής αρνήθηκε και τον τιμά τον κύριο Παντελίδη το γεγονός. Εφόσον βεβαίως η κατάθεση είναι αληθής. Αυτό είναι κατάθεση. Ένορκη κατάθεση. Μάλιστα. Κύριε Θωμαίδη, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν για ένα στημένο παιχνίδι, σίγουρο στημένο παιχνίδι, οι παίχτες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, μπορεί και οι παίχτες να μην ξέρουν τίποτα και έρχεται μετά ο προπονητής, το πώς θα χρησιμοποιήσει, την τακτική και όλα αυτά, ο διαιτητής και πάει και παραπάνω. Μεγαλοπαράγοντες. Αλλά σίγουρα η παίκτες είναι μια σημαντική παράμετρο σε αυτό. Πώς είδατε την κατάθεση, πώς να αξιολογείτε νομικά, κύριε Πλεύρη? Καταρχήν, επειδή αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα, τιμά πάρα πολύ τον προπονητή μια τέτοια κίνηση. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, στο βαθμό που θα μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει, γιατί δεν πάει να είναι μια κατάθεση. Εμείς δεν την υιοθετούμε. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε αυτόν τον χώρο και στο σάπιο κομμάτι που υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από την κατάθεση, πέρα από το προπονητή και ο γενικός διευθυντής, ενδεχομένως και άλλοι δεν ξέρω και την τύχη του παιχνιδιού, αντέδρασαν. Ναι. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Δηλαδή, να κρατήσουμε και αυτή την ελπίδα ότι υπάρχει και ένα υγιές κομμάτι που αντιδρά. Δεν έγινε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους, επειδή έτυχε να ξέρω τον κύριο Καρακασίδη, που είναι στην ομάδα από χρόνια. Τον γενικό αρχηγό. Ναι. Το γνωρίζετε. Είναι πολύ. Ναι, γιατί φέρνει την ομάδα για μετρήσεις στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών. Για να μετρηθούν, να αξιολογηθούν και έχετε οι παίκτες. Έχετε γνώμη για τον άνθρωπο. Έχω γνώμη. Μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει την ομάδα. Δεν ήρθε δηλαδή και έφυγε. Είναι χρόνια εκεί και πονάει την ομάδα. Για ένα μαθρέμα στην Καλλιθέα. Ναι, κύριε Κατσούλη. Δεν ολοκληρώθηκε και η διαδικασία πώλησης στον κύριο Μπιτούνη. Το σταμάτησε αμέσως ο κύριος Αλευρής, ο αείμνηστος, ο Νίκος Αλευρής. Α, τελικώς δεν αγόρασε την ομάδα. Δεν αγόρασε. Δεν την αγόρασε. Αλλά παρόλα αυτά εμφανιζόταν ως πρόεδρος. Εμφανίστηκε για ένα διάστημα, υποσχέθηκε, έδωσε κάποιες επιταγές. Οι επιταγές δεν πληρώθηκαν και ακυρώθηκε η διαδικασία της πώλησης. Ναι, κύριε Μήνη. Πρέπει να του συγχαρούμε και τον ποδοσφαιριστή και τον Βοντή και τον Καρακασίδη. Πράγματι, απεδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν είναι όλο το σύστημα σάπιο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται. Μπράβο του. Οπότε, εδώ με την ένοκη κατάθεση, κυρία Βανταράκη, φαίνεται ότι σε μία ομολογία ενός γενικού αρχηγού για τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος του λέει ότι ξέρεις, ο πρόεδρος μου ζήτησε να στήσουμε το μάτς, φαίνεται ότι έχει μία βάση πως οι πρόεδροι, οι παράγοντες των ομάδων είναι αυτοί οι οποίοι κινούν τη διαδικασία προς την πλευρά των παικτών ή των διαιτητών. Αυτό, κύριε Θωμαίδη, εγώ από την πλευρά μου δεν θα μπορούσα να τοποθετηθώ κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορούσα να το στηρίξω ούτε να το υποστηρίξω, γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ αντιμέτωπη με κάποια ανάλογη καταγγελία. Ναι, σας φέραμε ως πολύ ειδική στο δικαστικό ρεπορτάζ, οπότε... Στο δικαστικό ρεπορτάζ πάντα, κύριε Θωμαίδη, αποδεικνύεται ότι θέλει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και από την πλευρά του δημοσιογράφου να δέσει το ρεπορτάζ του και τα στοιχεία να είναι τόσο τεκμηριωμένα, ούτως ώστε και ο δικαστής, όταν θα έρθει η ώρα να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, να μπορεί να στηρίξει οτιδήποτε, γιατί ξέρετε πώς καταλήγουν οι περισσότερες υποθέσεις. Γι' αυτό με βλέπετε πάντα διστακτική όσον αφορά το αποτέλεσμα οποιασδήποτε ένορκης κατάθεσης ή καταγγελίας. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο στον κύριο Γιώργο Χαβενετίδη, που ασφαλώς είναι πρωτόφαντο γεγονός, ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται και μάλιστα η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη, να βρίσκεται μαζί μας για να υποστηρίξει τις θέσεις του, για να πει τι ακριβώς κάνει. Το είπε φανερά. Παίζω στοίχημα, από αυτό κερδίζω. Αλλά αυτά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, έτσι όπως ακούγονται, κύριε Χαβενετίδη, ότι εσείς κερδίσατε 25 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια.
είναι... Παραπάνω. Παραπάνω. Από το 2001. Τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται ότι είναι 25 ακριβώς. Εκατομμύρια. Και πόσα βάλατε, πόσα χάσατε, αυτό έχει αξία. Κοιτάξτε. Μπορείτε να μας πείτε δηλαδή από το στοίχημα τα τελευταία 10 χρόνια πόσα λεφτά βάλατε λοιπόν, στο παντελόνι σας. Για να καταλάβεις. Τα έχετε εκεί. Όχι. Ναι. Τα χρήματα. Να μην ξεχνάμε κιόλας ότι από το στοίχημα που κάνω εγώ, το κράτος. Παίρνει φόρο. Παίρνει φόρο. Δηλαδή έχει πάρει 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πάρει 10 εκατομμύρια. Από εσά, μόνο από εσά. Από μένα μόνο. Αυτά τα δελτία, άμα δεν τα δήλωνα, θα είχαν καλά 20. Τώρα δεν έχει, γιατί δόθηκε ο ΠΑΠ, έτσι, όχι, για να ξέρουμε. Όχι, ναι. Αυτά τα δελτία, άμα δεν τα δήλωνα... Τους χώρους έχει πάρει, ναι. Άμα δεν τα δήλωνα αυτά τα δελτία, θα είχαν το κράτος άλλα 20. Για τότε. Τους χώρους τους παίρνει. Ναι, και τώρα. Για φόρους μιλάει εδώ ο κύριος. Δεν θα πλήρωνε, δηλαδή άμα τα είχε κάποιος άσχετος, δεν θα πήγε να τα δηλώσει, δεν θα γλίτωνα τους φόρους. Οπότε τα δηλώνω. Που μου είναι άχρηστα εμένα, γιατί 25 εκατομμύρια πρέπει για 600 χρόνια να είμαι καλυμμένος στις δηλώσεις μου. Λέτε να ζήσω 600 χρόνια για να μην το ξέρω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι δελτία. Αυτά εδώ έχω πληρώσει 15% φόρο από την αρχή του χρόνου. 100.000 φόρο έχω πληρώσει. Είναι κερδισμένα δελτία. Έχετε κερδίσει το 13. Αυτά τα έχετε κερδίσει το 13. Όχι, αυτά είναι κερδισμένα. Όχι, αυτά είναι από την αρχή του χρόνου κερδισμένα. Ναι, έχω πληρώσει όμως 100.000. Γιατί δεν πρέπει να βάλω αλλά τόσο χαμένα. Δεν είπαμε ότι όλα κερδίζουν. Με συγχωρείς, αυτά εδώ πέρα έχουν πληρώσει 15% φόρο. Ναι. 100.000 φόρο. Φόρο, ξεχωριστό, φόρο. Στην αρχή είχαν φόρο τα δελτία. Άρα τα κερδισμένα σας είναι 1,5 εκατομμύριο. Έχω πληρώσει και φόρο. 1,5 εκατομμύριο είναι τα κερδισμένα σας. Όχι, αυτά εδώ πέρα, 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Έχω πληρώσει 100.000 φόρο. Γιατί αν αφαιρέσει το παιχνίδι, 100.000 φόρο. Λοιπόν. Άρα έχετε βεβαιώσει κερδών για το 13 άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ. Παραπάνω είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ. Είναι τα χαμένα που λέει ο κύριος Πλευρής. Αφέρατε και τα χαμένα. Ναι, να τα φέρουμε και τα χαμένα. Να γιατί δούμε και κανένα χαμένο. Εδώ είναι αυτή τη εβδομάδα. Ο κύριος Πλευρής έχει ιδιοτέλεια να του πείτε ποιο θα κερδίσει μεθαύριο. Βλέπεις εδώ. Άντερλεχτ Ολυμπιακός. Εδώ. Πού να το δείξω, εδώ στον κύριο. Να το δω λίγο. Να το δώστε. 223.000 χαμένα. 67.000 κερδισμένα. Στις τελευταίες 10 μέρες δηλαδή με μείον 150.000. Μείον 150.000. Το βλέπετε. Εδώ. 156.000 μέσα. Μέσα. Και εδώ είναι δελτία, γιατί δεν πρόλαβα σήμερα να πάω να τα πληρωθώ. Θα τα δώσω στον κύριο Πλευρή να πάω να τα πληρωθεί. Με μαθηματικού αυτό είναι δωροδοκία, προσέξτε. Αυτό είναι δωροδοκία. Αυτό είναι δωροδοκία. Αυτά είναι δεκαετημένα δελτία, τα οποία. Ένα λεπτό. Αυτά εδώ είναι 9.000 μία διάδα. 9.000. 9.000. Σήμερα κερδίσατε. Κερδισμένα, θέλετε να τα δείτε. Παίξατε ελληνικά μάτς. Όχι, ελληνικά δεν παίζω. Ξένα. Ελληνικά. Μετά από αυτό που πάθατε, πού να παίξετε ελληνικά μάτς. Λοιπόν, 9.000 είναι η Τουλούζα άσο με 1,95 και 2-3 γκολ τη Ρεάλ προχθές με το πέναλτι εκείνο το πέτσε. Και πήρατε 9.000. Όχι, 9.000 έπαιξα. Μήπως έστησε στη Ρεάλ για να πάει όλα. Όχι, 2-3 έπαιζα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Πόσο πήρατε. Παίξατε 9, πόσα πήρατε. 9.000 και πήρα 45. Και θα πάτε αύριο το πρωί να πάρετε 45.000. Ναι, έχει κι άλλα εδώ πέρα. Έχει το περίφημο μπάσκετ ισοπαλία Ισπανία με τη Γαλλία. Τόσο ήταν και αυτό. Έπαιξα 600 ευρώ και πήρα 1800. Όλα τα στείνω εγώ, βλέπεις εδώ πέρα. Μα τι συνήθεια, τι συνήθεια. Τα στείνω, ξέρω, γιατί, είμαι πόντιος και σε δύο χρόνια θα με ξαναφωνάξουν. Γιατί στα Ουράλια όρη πέσανε κάτι κομίτες. Και θα με φωνάξουν ότι θα τα ρίξα εγώ. Γιατί πόντιος λέει αυτό, κάτι θα κάνει εκεί πέρα. Και εδώ πέρα είναι. Ζαλγκύρη στον μπάσκετ όταν κέρδισα εκείνο. Είχα παίξει και τη Ζαλγκύρη 3.000 με 50 απόδοση. Με 50 απόδοση. Και το στιμένο το έπαιξα 2.000. Τόσο βλάκα είμαι. Δηλαδή είπαμε ότι είμαι πόντιο, αλλά δεν είμαι και βλάκα. 50 απόδοση τη Ζαλγκύρη να πάρει τον μπάσκετ όταν το πήρε ο Ολυμπιακός. Είχα παίξει και τη Ζαλγκύρη. Γιατί η γυναίκα είμαι από τη Λιθουανία. Λοιπόν, ορίστε. 3.000 τη Ζαλγκύρη. Με 50 απόδοση, δηλαδή μόλις το 50 αρχίσει θα πω 150. Ένα ήταν στημένο από αυτά που πώς? Κατηγορήστε για το ένα, για ένα δύο. Παιχνίδι. Για αυτά τα δύο που σας έδειξα, δηλαδή δύο έδειξε τώρα. Δύο παιχνίδια. Δηλαδή, καβάλα, σε αυτά εδώ πέρα τα νούμερα. Σε αυτά εδώ τα νούμερα. Ναι, ναι, το κατάλαβα τώρα. Κοίτα, δεν ξεχνάς σε, κανένα. Σε 250.000 που έπαιξα σε 10 μέρες. Σε 250.000 θα έπαιζα το στημένο 2% και 3.000 το άλλο. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Στην Ελλάδα ζούμε. Άμα ήμουν σε καμιά άλλη χώρα, άρα θα ζήταγα και 3-4 εκατομμύρια. Εσείς είστε ένας άνθρωπος, είστε ένας επαγγελματίας τζογαδόρος που ρισκάρει. Τζογάρετε. Έτσι. Για να κερδίσεις πρέπει να ρισκάρεις. Άμα δεν ρισκάρεις, δεν κάνεις τίποτα.
Κάθεσαι στο σπίτι σου και βλέπεις το Sky εδώ πέρα. Στο Σούμα τι έχει, στη Σούμα τι έχει. Εγώ νομίζω ότι έχει εντρυφήσει πολύ περισσότερο από το επίπεδο του Τζογαδόρου, κύριε Κυριακό, κύριε Θωμαίδη. Έχει εντρυφήσει πολύ περισσότερο στο αντικείμενο. Πολύ περισσότερο. Προφανώς, για να κερδίζει ασφαλώς. Αλλά δεν πάει να είναι Τζογαδόρος. Παίζει πολλά χρήματα, ποντάρει πολλά χρήματα και σε δύο μάτς που έτυχε να είναι ελληνικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Στα 100.000 στοιχήματα. Στα 100.000. Να. Εντάξει, κύριε Θωμαίδη, συγγνώμη που θα το πω αυτό. Ναι. Δεν είναι προσωπικό, αλλά δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Να παροτρύνουμε τώρα όλους τους Έλληνες να πάνε να παίξουν. Δεν έτσι τη στιγμή που θα σηκωθούν το πρωί και δεν έχουν δουλειά ή δεν έχουν. Πάντως το αξίωμα είναι ο παίζων χάνει. Μην οθούμε τον κόσμο ότι στον τζόγο έτσι γιατί συνηθίζεται αυτό και υπάρχει αυτή η προσπάθεια να πάει ο κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν υπάρχει. Έτσι. Όταν υπάρχει... Δεν είναι άμα δεν ρισκάρεις, δεν κερδίζεις. Δεν είπαμε έτσι. Αλλά όταν, λοιπόν... όταν υπάρχει φτώχεια, έχει αθεί ο τζόγος. Κύριε Θωμαίδη, η εισαγωγή του τζόγου στην ελληνική περιφέρεια επέφερε καταστροφή σε πολλές οικογένειες, δυστυχώς. Και αυτοκτονίες και καταστροφές. Ο κύριος Χαβανετής είναι από τους κερδισμένους και προσπαθεί ο κύριος Χαβανετής να του εκμεύσει το πόσα νομίζει ότι σε αυτά τα όσα χρόνια παίζει στοίχημα έχει βάλει στο παντελόνι τελικά. Πόσα νομίζετε. Μπορείτε να υπολογίσετε. Από το στοίχημα. Το ναι. Καθαρό κέρδος. Από το στοίχημα, άντε να είναι... 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2001. Έχετε βάλει στο παντελόνι 6 εκατομμύρια ευρώ. Αστρονομικά τα νούμερα. Είναι πολύ μεγάλο. Αστρονομικά, αλλά έχουμε και πολλά έξοδα. Είχαμε μάλλον, γιατί κάθε μέρα πηγαίναμε στα μπουζούκια, ταΐζουμε 100 άτομα. Κουράζεστε έχουμε... και πολύ. Γιατί ταΐζω. Ταΐζω, γιατί ο άλλος όταν δεν έχει να φάει, έχω πληρώσει 10 φορές, έχω πληρώσει τη ΔΕΗ. Αυτά τα χαράτσια. Κάτω φίλους που τους ήξερα, τσιρικάδες που... Δεν είχαμε και πάντα λεφτά και μου λέει δεν έχω το χαράτσι, μου κόψανε το ρήμα. Πάντως να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί καλά τα λέμε εδώ. Εδώ πέρα βέβαια ό,τι είναι να αποδειχτεί, δεν λέω, γενικώς μιλάω για το στοιχηματικό θέμα. Για να έχετε κερδίσει 6 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένου ότι στο κάθε κέρδος φορολογείστε με 40%, σημαίνει ότι αν έχετε βγάλει 20 εκατομμύρια, και έχετε φορολογηθεί... Με 10% πρόσφατα. Όχι, λέω στο σύνολο, μετά δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Με 10% μέχρι πρόσφατα και τώρα... Το 10% και τέλος δεν υπάρχει επαναφορολόγηση, κύριε Πλεύρη, δεν τα ξέρετε καλά. Αυτό δεν είναι καλά, αυτό μου δίνεται ιδέες. Αν κερδίσετε στο στοίχημα δεν υπάρχει επαναφορολόγηση. Αντάξει τότε. Σας δίνω ιδέες για να φορολογήσετε τους τυχερούς. Οπότε θα πρέπει δηλαδή 2 εκατομμύρια φόρο, στο 10%. Δεν καταλαβαίνετε ότι στον τζόγο που παίζω εγώ το κράτος πριν με την Ιντραλότητα έπαιρνε 33%. Δηλαδή έπαιζα εγώ 10%. Όχι, εγώ λέω στο φόρο γιατί λέω ότι άμα βάλουμε ότι και το φόρο που είχε 15 το πάρει... 15 ήταν, στις αρχές του χρόνου τώρα. Φόρο στα κέρδη μιλάμε. Φόρο στα κέρδη λέω. Τώρα ήταν 15%. Σημαίνει δηλαδή ότι εσείς πρέπει να έχετε... Παλιά ήταν 10, έχετε κύριε, πολύ, πολύ όνειρο βλέπετε. Δεν ήταν, λίγο... ήτανε, όταν έβαλε το φόρο το 15%, όταν έβαλε το φόρο το 15%, το στοίχημα έπεσε κατά 80%. Ακριβώς. Παίζετε μόνο δικά σας λεφτά. Καμιά φορά μπορεί να πει κάποιος ότι βοηθάω, επειδή... Όχι αν βοηθάτε, αν παίζετε για άλλους. Είπαμε, καμιά που φορά... Που ξέρετε. Καμιά φορά μπορεί να πει κανένας βοηθάω ό,τι παίξει. Α, μπράβο, αυτό. Δηλαδή έτσι δικαιολογούνται τα μεγάλα νούμερα. Όχι, ναι. Τα πιο πολλά είναι δικά μου. Καμιά φορά είπαμε, όπως εσύ τώρα μου πεις, άμα παίξεις το Ολυμπιακό, βάλαμε και εμένα 10%. Να μην σου πω. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Χαβενετή, έχετε κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Με αυτά θα μπορούσατε να κάνετε και ευεργεσίες. Πληρώνει τα χαράτσια. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Του τα φάγαμε με τα ομόλογα. Λοιπόν. Ένα 400 και ένα εκατομμύριο διασπής, 2 400. Στα 6 κέρδισε, λέει. Άμα χάσει αμέσως. 2 400 θα πάνε μόνο αυτά στα 13 χρόνια. Τι τα θες τα ομόλογα, δεν παίζει στοίχημα εσύ. Εσείς δεν μας είπατε να πάρουμε. Όλα τα άλλα δεν τραβάς. Ασπίδα πήγες μέσα. Ομόλογα πήγες, άστο ρε παιδί μου. Παίξε μόνο στοίχημα. Όχι στο ομόλογα, έχει δίκιο κύριε Μπλεγκάκη. Έχει δίκιο, το ξέρω και πολύ καλά. Να εμπιστεύεσαι την πολιτεία αγοράνε ομόλογα και να έρθει εκ των υστέρων η πολιτεία να σου αφαιρείται. Με την εγγύηση του ελληνικού κράτους. Σωστό. Οπότε τι άλλο να πάρουμε. Και όσοι λένε να διαγραφεί το χρέος και αυτά θα χάνονται. Συμφωνώ με τον κύριο Μίνη ότι μπορείτε να κάνετε κοινωνικό έργο. Κοινωνικό έργο θα κάνω, ακούω να σας πω. Επειδή παίζω πολλά λεφτά και έχεις 7 εισιτήρια στο παγκόσμιο κύπελλο που είχε πάει η Ελλάδα. 7. Ναι. Το εισιτήριο, κάθε εισιτήριο είχε 4.000. Τα έδωσα σε 7 φίλους, εγώ δεν πήγα.
Σε 7 φίλους. Τα οποία μπορούσα να τα δώσω στην εταιρεία που πήγα, να πάω 3.000 το κανένα, 21.000. Τα έδωσα. Τώρα που πήγε στην Πολωνία, την κέρδισα 4 εισιτήρια. Τα έδωσα πάλι, δεν πήγα εγώ. Σας είπα, 10 άτομα πλήρωσα τη ΔΕΗ. Τα χαράτσια. Τα χαράτσια, ναι. Και έχω και καμιά εκατοστή. Άμα σταματήσω εγώ να παίζω στοίχημα, 8 πρακτορία θα κλείσουν. Αφού τώρα δεν έχει νόημα να παίζω. Συντηρείτε τα πρακτορία. Τα συντηρείτε τα πρακτορία. Βάλε 8 το φόρο που πληρώνουν τα πρακτορία. Οπότε, τι άλλο κοινωνικό έχω να κάνω. Νιώθετε ότι όλοι θέλουν να σας έχουν φίλο από κοντά για να σας πούνε τα προγνωστικά. Αυτό εννοείται. Όταν υπάρχει... Δηλαδή σας παρακαλάνε, παρακαλάνε για τα προγνωστικά. Είμαι πόντιος, είπα, δεν είμαι χαζός. Εντάξει, βλέπεις τον άλλον πώς σε βλέπει. Κύριε Θωμαίδη, θα ήθελα λιγάκι να ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Με τους θανάτους και τους τραυματισμούς που έλαβαν χώρα στο Μεσολόγγι. Είναι μεταξύ των αντιγωμαχόμενων οπαδών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και έχω την εντύπωση ότι εδώ οι ιδιοκτήτες των οπαδικών εφημερίδων θα πρέπει να πούν στους δημοσιογράφους να μην φανατίζουν στον κόσμο. Διότι δυστυχώς θα θερμίσουν θύματα. Όπως πάνε, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι και ένα πεδίο κοινωνικής έκρηξης, κύριε Πλεύρη και κυρία Αυλονίτου, αυτά τα επεισόδια που γίνανε ανάμεσα στους οπαδούς. Ναι, αλλά τα φανατίζουν όμως και οι οπαδικές εφημερίδες. Οι ιδιοκτήτες πρέπει βεβαίως, να λιγάκι οι συνάδελφοι να βάλουν λιγάκι το. Έχουμε ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι. Και πολύ περισσότερα έχετε δίκιο, έχουν ευθύνη και τα οπαδικά φύλλα. Και νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κυρίαρχη ευθύνη των δημοσιογράφων ήταν ότι στο παρελθόν προμνημονίου λειτουργήσαν όχι ως τετάρτη εξουσία, αλλά ως πρώτη εξουσία. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι απέναντι στην εξουσία. Έτσι. Είναι φύση και θέση αντιεξουσιαστής. Και το ρόλο τους δεν τον επιτέλεσαν αρκετοί συνάδελφοι και παίρνω και τις δικές μου ευθύνες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η έκρηξη βίας θα μεταφερθεί πολύ σύντομα από το γήπεδο στην κοινωνία, στο πεζοδρόμιο. Δεν συζητώ για τα πολιτικά ζητήματα, μιλώ για τα κοινωνικά ζητήματα, κύριε Αυλονίτου. Έχετε πολύ δίκιο. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές αυτοί είναι στρατοί της ομάδας και οι οποίοι στηρίζουν τον πρόεδρο της κάθε ομάδας. Μέσα σε, σε αυτούς τους στρατούς παρισφρίουν και στοιχεία, έτσι, με ρατσιστικές απόψεις. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στο εξωτερικό όταν έχουν βρήσει παίκτες έτσι, με άλλο χρώμα και έχουν καταδικαστεί. Εδώ δυστυχώς αυτά τα πράγματα αφήνονται στο απειρόβλητο. Αλλά πολλές φορές μέσα από εκεί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία αναπτύσσονται και μετά γίνονται, μεγαλώνει αυτό που λέμε το αυγό του φιδιού. Είναι και ανεξέλεκτα. Από ένα σημείο και μετά είναι ανεξέλεκτα, έχω την αίσθηση. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να τα ελέγξει ούτε αυτός που τους βάζει. Πάντως υπάρχουν και ομάδες οι οποίες πραγματικά όταν συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο αγγίζει όλη την ελληνική κοινωνία και έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια διάφορα, πραγματικά στέκονται, σηκώνουν τα πανό τους, καμιά φορά και ακόμα και όταν οι διαιτητές δεν θέλουν ή οι παράγοντες δεν θέλουν και πραγματικά δείχνουν τον εαυτό τους όταν συμβαίνει ένα κοινωνικό γεγονός το οποίο πρέπει να το στηρίξουν. Έτσι. Υπήρχαν ομάδες και για την δολοφονία του παιδιού, το οποίο είπαν έτσι, σηκώσαν κάποια πανό ενάντια του στο φασισμό και άλλες οι οποίες δεν το έκαναν. Κυριακό, να θυμίσουμε εδώ και στην κυρία Αυλονίτη ότι προ αρκετών ετών, το 1979-80, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ως πρόεδρος τότε της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είχε διαλύσει την ΟΠΟ. Δηλαδή τη φασιστική οργάνωση που δρούσε μέσα στους κόλπους των οπαδών του Παναθηναϊκού. Ναι, ασφαλώς. Νόπου είναι από τα σύν του αυτό, πραγματικά. Και στις γιατί παρυφές, είχε την τόλμη να το κάνει. Στις παρυφές των οργανωμένων οπαδών υπάρχουν τέτοια ακροδεξιά στοιχεία, αυτό είναι αλήθεια. Και φάνηκε από την διστακτικότητα ορισμένων συνδέσμων να στυλιτεύσουν και να καταδικάσουν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Υπήρξαν σύνδεσμοι οπαδών που απέφυγαν είτε να σηκώσουν πανό είτε να καταδικάσουν τη δολοφονία. Και νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό. Πάντως και για την οπαδική βία που λέμε, εγώ πάλι θα πω ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, η ατιμωρησία των ομάδων. Θέλω να φέρω ένα κλασικό παράδειγμα. Πέρυσι τελικός κυπέλου μπάσκετ, που εγώ πιστεύω κιόλας ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Αν θυμόσαστε για 40 λεπτά, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα λέγανε έληξε το πρωτάθλημα, τέλειωσε. Τι συζητάμε να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Καθόμασταν να συζητήσουμε αν θα ξαναρχίσει ή θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πιάνω τη δική μου ομάδα. Θυμάμαι Ολυμπιακό που άκουσε το κύπελο 1-1
πέφτει στο πέμπτο εκτό λεπτό. Ένα κέρμα πέφτει κάτω επόπτη. Τον πετυχαίνει ένα αντικείμενο, πέφτει κάτω επόπτη. Και εγώ θυμάμαι ότι στο Σάλκε Χέρτα, στο 87 που έπεσε κάτω επόπτη από κέρμα, διεκόπη το παιχνίδι. Άρα είναι τιμωρία των ομάδων. Και το δεύτερο είναι δυστυχώς, όταν λέμε οπαδικές εφημερίδες, να λέμε αντίστοιχα και παράγοντες που με τη συμπεριφορά τους μπορείς να κατηγορείς ένα παιδί στο γυμνάσιο και στο λύκειο που θα συμπεριφερθεί με έναν τρόπο εγκληματικό, παραβατικό, όταν έχει δει τον πρόεδρό του ή ενδεχομένως και ποδοσφαιριστές της ομάδας που θα βάζει να συμπεριφέρονται με έναν τέτοιο τρόπο. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο είναι. Να τιμωρούνται οι ομάδες και θα ξεκινήσουν οι τιμωρίες από τις μεγάλες ομάδες για να δοθεί το παράδειγμα όταν υπάρχουν συνθήκες βίας, αλλά και οι παράγοντες κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρονται σαν σχεδόν τραμπούκι πολλές. Πάντως ο κύριος Μίνης ως αθλητικός δικαστής το ξέρει ότι νομοθετικό πλαίσιο στο ποδόσφαιρο ώστε να μην υπάρχει ατιμωρησία μπήκε με τον 27-25, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δυστυχώς, κύριε Θωμαίδη, η πολιτεία εκχώρησε την εξουσία στο λεγόμενο αυτοδίκητο, σε ιδιώτες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι... Η πολιτεία δεν θέλει. Εκτός αν πάνω την πολιτεία υπάρχουν αγορές, οι οποίες επιβάλλουν τις απόψεις και στις πολιτείες. Τότε πάμε πάσο. Αυτή είναι η τελική μου. Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν πάνω από τις πολιτείες υπάρχουν οι αγορές. Διότι εγώ νομίζω ότι τα πάντα είναι θέμα θέλησης, είναι θέμα πολιτείας. Καταρχήν δεν μπορεί να είναι 40 χρόνια πρόεδρος μια ένωση κάποιος κύριος. Θα υπάρχει ένας νόμος που λέει να είναι 10-15 χρόνια. Όχι 40 χρόνια. Τι είναι αυτά δηλαδή. Μα τι λέτε τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ψήφει μόνο 40. Εδώ είναι ζήτημα εκλογικού συστήματος, κύριε Μίνη. Εδώ υπάρχει ζήτημα εκλογικού συστήματος. Και αυτό, κύριε Θωμαίδη. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν μόλις το 1/16 της ψήφου μιας μικρής ποδοσφαιρικής ένωσης. Της Ένωσης Χίου, της Ένωσης Ποδοσφαίρου Σάλας. 57 ενώσεις ψηφίζουν. Όλα τα σωματεία. Και μόνο όχι η Super League έχει μία ψήφο. Όλη η Super League έχει μία ψήφο. Έχει, η Ένωση Χίου έχει μία ψήφο. Η Ένωση Σάλας, την ξέρετε, έχει μία ψήφο. Η Ένωση για το Beat Soccer έχει μία ψήφο. Εγώ δεν. Και επειδή είναι και πολύ φίλος ο συνάδελφος ο Κώστας Μότσης που είναι στο Beat Soccer, μου είπε καλά, γιατί μιλάς εσύ απαξιωτικά για το Beat Soccer. Όχι, δεν μιλάω απαξιωτικά. Θεωρώ ότι αν έχει μία ψήφο το Beat Soccer, πρέπει να έχουν τουλάχιστον. Άρα μιλάμε για διατήρηση της νομοθεσίας, μιλάμε για τιμωρησία των εμπλεκομένων. Μα δεν θέλουν να αλλάξουν εκλογική νομοθεσία. Δεν θέλουν να αλλάξουν εκλογικό σύστημα στην ΕΠΟ, κύριε Αυλονίτου. Μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, έχασε ο κύριος Αλαφούζος για να χτυπήσει το σύστημα στην καρδιά. Με το να μην κάνει αγωγή ακυρώσεως της αποφάσεως με την οποία έγινε αναδιάρθρωση στη μέση του πρωταθλήματος. Η οποία ήταν παράνομη. Βεβαίως. Εάν προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια θα την κέρδιζε. Διότι και ο νόμος και ο κανονισμός απαγόρευαν την αναδιάρθρωση. Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Το ξέρετε όμως. Είναι ένα ερώτημα το οποίο οφείλει να απαντήσει. Οποιοδήποτε προσφεύγει στα πολιτικά δικαστήρια κατά την ΕΠΟ υποβιβάζεται. Κοιτάξτε, να πάρει το ρίσκο να πα πολιτικά δικαστήρια και ενδεχομένω μετά. Όχι, δεν είχε ρίσκο. Να υποβιβαστεί η ομάδα. Όχι, δεν είχε ρίσκο. Δεν είχε ρίσκο. Διότι έτσι έλεγε η ΕΠΟ. Όποιο πάει στα πολιτικά δικαστήρια υποβιβάζεται. Πήγε στα δικαστήρια της ΕΠΟ και είχε το δικαίωμα όλο να πάει και στα πολιτικά. Το έχασε το δικαίωμα αυτό. Δεν το έκανε. Αυτή είναι η νομική σας άποψη. Ναι. Όχι η νομική άποψη, είναι η σωστή άποψη. Η άποψη των νομικών συμβούλων της ΕΠΟ είναι τελείως διαφορετική. Όχι, όπως λένε ότι όποιος πάει στα πολιτικά δικαστήρια, το ρίχνουμε κατηγορία. Και η τελευταία απόφαση του δικαίου, κοιτάξτε, υπάρχει απόφαση. Ναι. Την οποία την ξέρετε πολύ καλά. Του ειρηνοδικείου. Ότι έχουν το δικαίωμα μετά το τέλος. Νομίζω ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο κ. Εντάξει, το ρίσκο ήταν μεγάλο. Μόνο δεν ξέρω το πρόσωπο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το ρίσκο ήταν μεγάλο γιατί καλή και απόφαση του ειρηνοδικείου. Αλλά άμα αυτή τη στιγμή υπήρχε κανένας αποκλεισμός της ομάδας μετά. Εγώ νομίζω ότι δεν θα τολμούσε. Λοιπόν, εγώ θα δώσω. Γι' αυτό εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Θωμαίδη, έχει μιλήσει για μια διαρκή επιτροπή κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου θα ελέγχει και τη διαφάνεια έτσι και την εξυγίαση στο ποδόσφαιρο. Και την τήρηση της νομοθεσίας. Πρέπει να είναι πραγματικά μια τέτοια επιτροπή υψηλού κύρους που με ένα συνεχή τρόπο να μπορεί να επιβλέπει αυτά τα πράγματα. Οι ανεξάρτητες και υψηλού κύρους επιτροπές μας φάγανε, διότι κάθε φορά είχαμε οι ανεξάρτητες επιτροπές και εγώ
Δεν ήταν ανεξάρτητες. Μα, εντάξει, όταν οι λέξεις, όταν λέμε ανεξάρτητες. Κομματικά διορισμένες, το ξέρετε. Ναι. Κομματικά διορισμένες. Ακόμα και όλες αυτές οι επιτροπές επαγγελματικού αθλητισμού ή άλλες επιτροπές. Τι θα πει κομματικά διορισμένες. Κύριους, δηλαδή, τι εννοείται κομματικά. Με συγχωρείτε. Έχετε την αίσθηση ότι τα κόμματα δεν διορίζουν στις ανεξάρτητες επιτροπές. Εντάξει, αυτά αλλά. Ορίζουν. Ναι, εντάξει. Μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο. Δηλαδή, αν αύριο εγώ είμαι σε μια επιτροπή αθλητισμού, θα είναι κάτι άσχετο με την ειδικότητά μου. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Θα ήθελα να ορίζουν οι φορείς. Να ορίσει το πανεπιστήμιο. Να ορίσει ένα συνδικαλιστικό όργανο. Μα τα διοικητικά συμβούλια μια πραγματικά ανεξάρτητης αρχής έτσι πρέπει να ορίζονται. Με βάση κάποιους κανόνες όπου θα περιλαμβάνονται αυτοί οι φορείς. Έτσι, με κάποιο τρόπο που θα ειδικά για το ποδόσφαιρο, θα πρέπει κάποια στιγμή να οριστεί τι είναι αυτό το αυτοδιοίκητο. Α, καλά. Εκεί πέρα για μένα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα και ίσως είναι και ένα θέμα που πρέπει να το αποφασίζει και η UEFA. Αλλά πολλές φορές στο όνομα του αυτοδιοίκητου. Ναι, στο όνομα του αυτοδιοίκητου πολλές φορές δεν μπορεί να δημιουργούνται συστήματα επιβολής εξουσιών και αποφάσεων στο ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία. Έτσι και πληρώνεται και δέχεται την κρατική επιχορήγηση. Αυτό δεν το, δηλαδή, δεν το όχι, καταλαβαίνω. Όχι, αυτοδίκητο είναι υποχρεωτικό. Όχι. Άμα θες να συμμετέχεις στην UEFA είναι αυτοδίκητο. Αυτό είναι άλλο το αυτοδίκητο. Όχι, ξέρω πολύ ασύνη. Καλά τι λέω, κύριε. Το θέμα είναι εντάξει. Κατά πόσο να οριστεί. Τι είναι αυτό τελικά το αυτοδίκητο. Εδώ πέρα υπήρχε προβληματισμός. Να, καλή ώρα αυτό που είπαμε στα πολιτικά δικαστήρια. Αν θα πάει μια ομάδα, να θυμίσω ότι αν θυμάμαι είχε τεθεί και θέμα σε κάποιες αγωγές που έκανε και ο Παναθηναϊκός, αν θα έπρεπε να τις κάνει ως Παναθηναϊκή Συμμαχή, ως Παναθηναϊκός για να μην έχει πρόβλημα. Ευθύνες. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να οριστούν. Είναι όλα ορισμένα. Είναι όλα ορισμένα. Δυστυχώς η πολιτεία, η απρόσωπη πολιτεία δεν κάνει καμία κίνηση. Προφανώς και ενδεχομένως και επαναλαμβάνω και πάλι. Όσες φορές έκανε κίνηση, μας απειλούσε η ΕΠΟ ότι θα. Κοιτάξτε, με επιστολές που φεύγανε στην UEFA και θα δεχτούμε. Μας μας απέκλειαν, κύριε Πλεύρη, και τι έγινε. Μας απέκλειαν. Δεν είναι εύκολο πολιτικό κόστος να μας αποκλείσει κιόλα. Όχι μόνο να μην παίζουμε με την Άντερλεχτ μετάβριο. Καλή ώρα δηλαδή. Όχι μόνο η Ομοσπονδία, αλλά μαζί και με την αθλητική ηγεσία. Έτσι, για το πώς δίνονται αδειοδοτήσεις. Τη φορολογία ενημερότητα, επιτρέπετε να την ερευνά ο άνθρωπος. Ο οποίος... Τη φορολογία ενημερότητα. Τι είναι η ενημερότητα του ΙΚΑ. Δεν υπάρχουν ομάδες σήμερα που παίζουν στη Super League. Κύριε Μίνη, υπάρχουν ομάδες σήμερα που παίζουν στη Super League χωρίς φορολογική ενημερότητα. Λοιπόν, τι... Με διαλυτική αίρεση. Ανεξάρτητα. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ποιος τους έχει βάλει εκεί πέρα. Την οποία την έχει αποδυναμώσει ο ίδιος ο νόμος. Αλλά θα μου επιτρέψετε, θέλω τα τελευταία 5 λεπτά να τα δώσουμε στους 2 συναδέλφους για να ρωτήσουν τον κύριο Χαβενετίδη. Και ο κύριος Κατσούλης και η κυρία Βανταράκη. Ναι, κύριε Κατσούλη. Εγώ ένα απλό ερώτημα έχω για τον κύριο Χαβενετίδη. Όταν εμφανίστηκαν τα fixed odds στην Ελλάδα, ποιοι κατάφεραν να τα μάθουν νωρίτερα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο? Μήπως ήταν οι παίκτες του υποδρόμου? Αφού είχαν πείρα. Καρολίν Κανιάν εννοώ. Αφού είχαν πείρα από τον υπόδρομο. Ναι. Δηλαδή, τώρα άμα εννοείται για το περίφημο ΠΑΟΚ, το 12 δηλαδή που πλήρωνε το κράτος, είχε υποχρέωση να πληρώνει μια απόδοση σταθερή. Κανιόταν, ναι. Δηλαδή, να παίζεις 10 και να παίρνεις 12. Και υπήρχε ένα άλογο ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν ΠΑΟΚ πραγματικός. Το οποίο ήταν άχαστο. Και σαν να έπαιζε Μπαρσελόνα φωστήρας, τελικό Champions League. Και να δίνει ένα 20. Οπότε ο κύριος Πλεύρης θα πήγε να έπαιζε ό,τι είχε, ό,τι πήρα την σου λέει ένα 20, θα παίξω 10.000, θα πάρω 2. Και πλακώσα και τότε το παίξαμε εμείς. Και ο κύριος από εδώ το είχε παίξει. Γιατί α, μάλιστα. Παρέα τα παίζεσαι, δηλαδή. Ναι. Να. Το παίξαμε 200 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια που το ασφαλούς όμως. Δεν χάραμε ποτέ. Παίξατε 200 εκατομμύρια. Τότε είχαν, τα πρακτορία είχαν πλαφόν περιόριστο. Δεν πήγαινε στα λεφτά. Παίζαν έτσι. Παίξατε 200 εκατομμύρια. Στο πρακτορείο του κύριου Κοτσάφτη. Είναι και φίλος του. Και, αλλά δεν χάραμε ποτέ. Και του λέω, άμα λέω θα κερδίσει το παιχνίδι, το ΠΑΟΚ, μάλλον το στοίχημα που τα κάνουμε, θα πάει 30% κέρδος. Άμα θα χάσει, θα τα πληρώσω εγώ. Μου λέει εντάξει, Γιώργο, μου λέει αυτό θα τα πληρώσω. Αλλά εμείς δεν χάναμε ποτέ, γιατί επειδή όλα τα στοιχήματα πήγανε στον ΠΑΟΚ, εγώ έπαιξα και τα άλλα τα 2 τα άλογα. Και άμα χάνανε, θα έπαιρνα πιο πολλά.
Μετά ήταν η τελευταία φορά που τρέξε γιατί το βγάλανε. Μετά το κάνανε να μην μπαίνει τίποτα. Η κυρία Βανταράκη. Εγώ, κύριε Θωμαίδη, δεν θα σχολιάσω το θέμα των στημένων όπου είναι και κατηγορούμενος ο κύριος Χαβενετίδης, διότι είναι σε διαδικασία αύριο η δίκη. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά αυτό το, να το πούμε, την ενασχόλησή του, την καθημερινότητά του, πού βασίζεται, είναι μαθηματική προσέγγιση, είναι όχι. Κάποιο κενό στο τερματικό, στο λογισμικό του συστήματος που... Πώς το χειρίζεστε και έχετε όλες αυτές τις πιθανότητες υπέρ. Μπράβο. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο πολύς ο κόσμος χάνει σε αυτά τα παιχνίδια. Μπράβο, θα σας εξηγήσω, είναι σωστή η ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε εμείς στην Ελλάδα και παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο κόσμος έξω νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν όπως ήταν παλιά. Και δίνει στην Ελλάδα ένα 40, ένα 50, πόσο έδινε την άλλη φορά. Και στη Γερμανία δίνει 2 απόδοση. Το ένα 50 σημαίνει να παίξεις 1000, να πάρεις 500 στην Ελλάδα. Στη Γερμανία, άμα ήμουν εγώ στη Γερμανία, θα παίζα 1000, να πάρω 1000. Οπότε σου λέω, αφού στην Ελλάδα το δίνουν ένα 50 και εκεί έξω, θα το παίξω εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στη Γερμανία, όταν μια ομάδα, για να το κάνουμε αντίστροφα, γιατί εδώ παίζουμε. Και παίζει μπάγκερ με τη Σάλκε. Και δίνει ένα 50. Να παίξει 1000, να πάρει 500 σημαίνει το ένα 50. Εντάξει. Mm-hmm. Και εδώ στην Ελλάδα δίνει 2. Λες αυτή στη Γερμανία είναι πιο βλάκη από εμά. Οπότε το παίζω, το ποντάρω. Δηλαδή δείχνω ότι έχω αβάντα εγώ για να το παίξω το στήμα. Εσάς σας έχουν καλέσει στα σημεία εκεί που σχεδιάζονται όλα αυτά τα τερματικά τους για να τους υποδείξετε κάποιες συμβουλές. Γιατί φαντάζομαι ότι τα έχετε περάσει την τεχνολογία σε επίπεδο μελέτης. Δεν είναι θέμα τεχνολογίας και μετά... Είναι μαθηματική σκέψη. Όχι, σας είπα πως είναι. Δηλαδή, πιθανότητες. Βλέπεις πιθανότητες και βλέπεις ότι κάπου ένα παιχνίδι... Πού να πούμε... Μάθανε κάτι γιατί δεν παίζει ο κύριος Θωμαίδης, δεν παίζει ο άλλος, θα ρώτησε ο άλλος. Τελευταία στιγμή τα νέα. Μέχρι να το μάθουν οι εταιρείες, εμείς θα έχουμε προλάβει να παίξει. Δηλαδή, λέει ότι αρρώστησε ο Χαβενετίδης, δεν θα πάει. Προλαβαίνετε πάντα τις εταιρείες. Να προλαβαίνουμε. Έχετε βρει τα ελαττώματα, λοιπόν. Τα ελαττώματα, άμα δεν έχει ελάττωμα, δεν παίζει. Δηλαδή, άμα σου πει ο άλλος 50-50, λες γιατί να παίξω, δεν πάει να πιω κανένα μπουκάλι στα μπουζούκια. Άμα σου πει ότι το ένα ζάρι είναι 6 και ρίξε το 6-5, άμα τα φέρει τα κερδίσει, θα πει κάτσε να ρίξω. Αφού... Άρα ποντάρετε στο ελάττωμα, λοιπόν. Το ελάττωμα. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε το λάθος. Λοιπόν, επειδή και ο κύριος Πλεύρης ετοιμάζεται να ποντάρει στο ελάττωμα, μάλλον δεν θα φύγετε από το στούντιο εάν δεν του πείτε τι θα γίνει στο Άντερλεχτ Ολυμπιακός. Εδώ. Για και να δούμε, να πιστοποιήσουμε αυτό που μας λέτε. Δηλαδή ότι ποντάρετε σωστά. Βέβαια. Κοίταξε, θα πείσετε και τους τηλεθεατές. Δεν παιχνίδι... σου ζητώ και τριάδα. Σε αυτό το παιχνίδι και να ήθελα να στοιχηματίσω, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Α, είσαι Ολυμπιακός. Ναι, Ολυμπιακός. Γι' αυτό έβαλα το. Λοιπόν, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Άμα θα παίξω την Άντελεκ, θα στεναχωρηθώ γιατί θα κάτσω. Να φανταστείτε όταν είχα πάει στη Ρώμη, τον τελικό με την Μπαρτσελόνα. Λέω τώρα τι να. Λέω να παίξουμε, λέω την Μπαρτσελόνα. Οπότε, άμα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα χαρούμε που και έπαιξα στην Μπαρτσελόνα. Λέω, άμα θα χάσει, θα βγάλω. Τώρα μεθαύριο, τι θα παίξετε δηλαδή. Τίποτα. Αυτά το βλέπω στην τηλεόραση. Θα παίξει ο κ. Πλεύρης εδώ πέρα, τι θα παίξω εγώ. Θα του δώσετε για ένα παιχνίδι να παίξει όμως. Δεν μπορεί, περιμένει. Εντάξει, θα του πω μετά. Ο κ. Πλεύρης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός προς το παρόν, γιατί είσαστε κατηγορούμενος σε μια πολύ σοβαρή δίκη. Εγώ. Καλά, δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, κυρία Βανταράκη, η κυρία Βλονίτη. Ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Μίνης ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας και ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές που απόψε είδαν κάτι τελείως διαφορετικό. Έναν άνθρωπο που κερδίζει στο στοίχημα, που υποστήριξε τη θέση του ό,τι αφορά το θέμα του σκανδάλου των στημένων αγώνων και που μας διόρθωσε. Δεν έχω κερδίσει 8,5 εκατομμύρια, έχω κερδίσει 25. Καλό ξημέρωμα.